Όχι πως δεν θα μας συνέβαινε κάτι Παρασκευή και 13. Βαράει παλαμάκια ο Τζουζέπ εδώ. Με περίμενε στην πόρτα. Άντε που είσαι, θέλω να χορέψω. Έχω κλείσει μικρόφωνο, έχω κλείσει ακουστικά, έχω κλείσει υπολογιστή. Και είμαι εδώ μαζί σου. Αλλά εντάξει, μάλλον ο χιονιάς είναι τώρα στον ΟΑΣΤ. Και περιμέναμε κανένα 20 λεπτάκι, 25 λεπτάκι στη στάση. Ωραία, εντάξει, ωραία είναι. Καλά είναι, καλά, καλά είναι. Είναι. Εντάξει, όχι, δεν έχει κρύο. Εμένα με χαλάει που φεύγει αυτός ο χιονιάς. Γιατί? Τώρα που ερχόμουν, ναι. Γιατί εγώ έρχομαι από μακριά, δηλαδή θα λέω τον σοφό από Αντιγονιδών. Ωρε φίλε, εντάξει, διέσχισες. Οι δρόμοι, ναι, σε πολλά σημεία έχουν καθαρίσει. Ναι. Ωραία. Έχω συνηθίσει να πηγαίνω από τον πάγο, ναι, και πήγα ξανά από τον πάγο. Ψάχνεις να βρεις όπου έχει. Έχω περπατήσει σε πάγο και ξέρω. Έτσι. Θέλω να συνεχίσω να πηγαίνω. Σου φαίνονται τα πατήματα διαφορετικά τώρα στο κανονικό. Ναι, δεν πώς... νιώθω ασφάλεια. Όχι, δεν νιώθεις ασφάλεια. Συν της άλλης, ελαχιστοποιούνται πλέον ή εξανεμίζονται οι δικαιολογίες. Αυτό, είχε πάγο, είχε χιόνι, είχε κλίστρισα, έπεσα. Ναι. Εκτός αν περιμένεις να μετακινηθείς στην δουλειά σου με το λεωφορείο και το πατροπαράδοτο. Οπότε εκεί ούτως ή άλλως θα πρέπει να το έχεις δεδομένο ότι και θα καθυστερήσεις και δεν θα φτάσεις την ώρα σου. Εδώ εγκλωβιστήκαμε μέσα στο λεωφορείο. Δεν άνοιγαν οι πόρτες. Ήμασταν έντρομοι, ναι, δεν άνοιγε καμία πόρτα. Ούτε χιόνισε μέσα στο λεωφορείο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και είμαστε σε φάση ότι μάλλον έχουμε να κάνουμε Παρασκευή και 13 κολλημένα. Το μυαλό μου πήγαινε σε διάφορα συνειρμικά. Λέω, θα βγει ο Τζέισον με το πριόνι και θα μας καθαρίσει. Θα μας τα κάνει όλα. Τι έπαθα το βράδυ. Τι έπαθες το 2 βράδυ. Παρα 5, ναι, το βράδυ ανοίγω τα μάτια μου. Ναι. Θυμόμουν, ναι, 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 ναι. Ανοίγω τα μάτια μου και δεν φοράω και τα γυαλιά. Ναι. Και πιάνω το κινητό μου έντρομος, ναι, λέω πάει, άργησα, ναι, 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 ναι. Κοιτάζω και βλέπω 8 παρα 5, ναι. Με το μυαλό μου πώς το είδες το 8 παρα 5 ρε, δεν βλέπω καλά. Το 2 το είδα 8, ναι. 9 ξέρω, ναι, 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 ναι. Λέω πάει, άχρηστος, ναι, απαράδεκτος, ναι, ναι. Και ξαναπέφτω για ύπνο. Καλά, κλείνω τα μάτια, στεναχωρεμένος, ναι, 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 ναι. Και βλέπω, φάνηκε πως στεναχωρέθηκες. Και βλέπω και όνειρο. Σοφαρά μιλάς. Ότι έχουμε πάει για καφέ. Μετά την εκπομπή έχω έρθει και σου λέω sorry ρε man. Εδώ κυρίες και κύριοι, τι υπεύθυνος άνθρωπος, αν είναι δυνατόν. 5 και 4 χτυπάει, ναι, το ξυπνητήρι κανονικά, ναι, 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 τώρα, ναι, 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 ναι. Και ξυπνάω, το βλέπω. Και λες, και λέω, τι έγινε τώρα, πρέπει να πάω. Αφού πήγα και τον είπα και συγγνώμη, πιάμε και καφέ, εντάξει και όλα καλά, ναι. Όντως κανονικά έχω στέλνει, δεν θα ερχόμουν. Αυτό το πέρασε που το πέρασε το δράμα. Ξύπνησα. Ναι, έφαγε το άγχος. Έκανε γιατί όλο το πράγμα στο πρωινό ξύπνημα είναι το άγχος. Πώς θα σηκωθώ να πάω να κάνω. Γύρισα απ' πλευρό, λέω, πάει, τέλειωσε. Τέλειωσε και αυτό, μωρέ. Εντάξει. Λες να με δούνε στον ύπνο τους και οι υπεύθυνοι εκεί του ΟΑΣΤ. Τα ξυπνά και λέει, λάγο Βατμανίδης, τον καθυστερήσαμε στο λίπερο. Αχ, και να γυρίσουν όμως πλευρό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Ξεπερνάμε τις αντικσότητες. Ναι. Και είμαστε εδώ, ούτως ή άλλως το πράταμε εδώ, ρε, ήρθαμε με το χιονιά να πούμε την Τετάρτη, στην ώρα μου, στην ώρα μου κανονικότατα. Πάλεψα, ήρωας, και σήμερα ας πούμε, εντάξει, μάλλον θα πάει για κανένα μήνα αυτό με τον ΟΑΣ, δεν ανοίγουν οι πόρτες, δεν κάνουν, όντως δεν ανοίγουν παιδιά οι πόρτες. Μην παραξενευτείτε αν περάσετε κανένα μισάωρο και ρωθούν, μπορεί να έχουμε συμπτώματα. Ανοίγουν, αλλά πρέπει να ανοιγοκλείσουν 5-6 φορές. Δεν ξέρω. Λίγο να πάρουν το κολλάι πάλι. Καλό είναι να έχουμε και το τηλέφωνο της πυροσβεστικής παραπόδας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Η Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια έχει χτιστεί με προϋποθέσεις πάνω από μείον 5 βαθμούς Κελσίου. Ό,τι και αν έχουμε κάνει. Απλά δεν μας το πάνε γιατί δεν χρειάστηκε. Ναι, μωρέ τώρα. Δηλαδή, ποιος είσαι ρε και ρε, υποθέσεις και κάνεις μείον 5 ας πούμε και τα καταστρατηγείς όλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Τι έγινε. Τι έγινε. Εγκλωβιστήκαμε. Αλλά εγκλωβιστήκανε στα χιόνια. Εμείς εγκλωβιστήκαμε μέσα στα λεωφορεία. Ναι ρε φίλε, να σε πω κάτι ρε Τζουζέπε. Έλα πες. Απ' την υποθαλάσσια έρθεις και δεις ότι η δρόμη είναι καθαρή. Εντάξει, καθαρή σε μερικά σημεία είπα. Ναι. Δεν είναι αυτό το χάλι που ήταν τη δεύτερη μέρα, ξέρω. Καθαρή είναι, μωρέ, καθαρή. Εδώ κυλιώντας οφού είναι καθαρή. Έχει καθαρή ρε φίλε. Εδώ άμα μπει σε στενό και δεν ξέρεις. Άλλο τώρα το στενό τι να κάνω. Ποτέ δεν μπήκατε μέσα στο στενό. Και τέτοια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εγώ 2 μέρες δεν δούλευα πάλι. Μια χαρά σου κάτσε. Φίλε, άμα δεν τις έπαιρνα πάνω στο εργοστάσιο την τρίτη μεσημέρι να φύγουνε. Ναι, δεν θα φύγει κανένας. Εγκαταλείψατε σκάφος, λέω. Πού είναι το εργοστάσιο, πού είναι? Στο Λάκωμα. Α, καλά, εντάξει. Εντάξει, δεν ακόμα περίπτωση. Εκεί θα ήταν. Ακόμα θα περίμενανε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Ναι, ρε φίλε, πολύ πάει εκεί, πιάνει πολύ πράγμα. Παντού. Καθαρίζουν μόνο τον κεντρικό δρόμο.
Και εκεί πάνω που είμαστε εμείς τα εργοστάσια είναι σπάσα και σωλήνες από τα νερά. Σουλήνες. Και σήμερα, ναι. Οι σουλήνες. Και σήμερα θα έχουμε ωραία τα βαντούρια. Δύο μέρες δηλαδή είχες καθισό, ε. Μια χαρά. Ναι, ρε φίλε. Να φάμε και κάτι. Έτσι, και σου ήρθε τώρα και η Παρασκευή, Σαββατοκυριακάκι κιόλα, ούτε τεμπέλη του Πενθυμέρου, ούτε τίποτα. Μόκο. Ρε φίλε, τεμπέλη του Πενθυμέρου υπάρχουν, εμείς το Σάββατο θα δουλέψουμε. Εντάξει, ρε, εσύ δύο μέρες καθόσουν, έχεις Σαββατοκύριακο, έχεις μια εβδομάδα άδεια. Παγώθηκε, ρε! Είχες Χριστούγεννα, έχεις πρωτοχρονιά. Όχι, είχε μια εβδομάδα άδεια. Πούστη, φαγώθηκε μαζί μου. Να μάθεις. Να σε πω και χρόνια πολλά σήμερα και σένα και του Ζουζέπε. Χρόνια πολλά γιατί. Λόγω επειδή Παρασκευή και 13. Βέβαια, γιορτάζεστε. Γιορτάζουμε. Δεν είναι σήμερα και η πρωτοχρονιά το Σέρβο, δεν είναι παλιουμερολογητική. I don't know, baby. Αυτό. Έχω την εντύπωση ότι είναι σέρβικη πρωτοχρονιά. Θα το διαπιστώσουμε, θα το δούμε. Θα κάνουμε την αύριο... εκπομπή με βαθύ κάθισμα. Σλαβικό. Απλώς αύριο, ας πούμε, πάμε να ξεψυρίσουμε κάτι. Θα πας. Θα πας. Θα πάω. Ύστερα από πολύ καιρό θα πάω. Ναι, επειδή ξέρω ότι δεν έχει καιρό να πας στο γήπεδο. Γι' αυτό. Ναι, ρε φίλε, αλλά αύριο θα πάω γιατί έχω θέματα. Ναι, αλλά δεν είναι sold out το match ακόμη. Μου κάνει εντύπωση. Είναι το πιο σπουδαίο παιχνίδι της χρονιάς. Και ζητάω από τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, ναι. Όπως το έγραψα και χθες στο Facebook. Ναι, έτσι, τοποθετήθηκες με δημόσια δήλωση, ναι. Ναι, το τελικό θέλω να γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη και να γίνει στο κρατικό. Μάλιστα, ωραία. Δεν έχει θέρμανση εκεί. Και άμα γίνει στο κρατικό και θέρμανση που δεν έχει θα βάλουμε και πετρέλαιο. Εντάξει, ωραία. Θα πληρώσουμε και το νερό. Δεν μου λες τα μάτς είναι μονά, είναι νοκάουτ. Ναι, γεια σας, είναι μετά πάνε τελικό. Άμα, βάλ' το και φύγαμε για τελικό. Μάλιστα. Ναι ρε φίλε. Ωραία, ματσάρα. Φυσικά, Θεός φυλάξει του κρεμμύδια. Πήγαινε καμιά στραβή τη Δευτέρα, θα είμαι άρρωστος. Μη λες έτσι, γιατί είναι και έξι. Αυτό ξέρεις καταγράφεται, θα το βάλω. Θα το χρεώσουν όλοι σε σένα, τι θέλεις και το είπες. Δευτέρα καλά, ναι, εννοείται. Καλό Σαββατοκύριακο, Στεμπέλη, δεν είναι Πεντήμερου. Άσε βρε τώρα, βρε. Άντε φιλιά, τσάω. Α, είδε σιγά σιγά επανέρχεται η πόλη στους ρυθμούς. Είχε καθισό για κόσμο, κανένα δυο μέρες. Δεν χάλασε. Αρκετούς δεν τους χάλασε όλη αυτή η κακοκαιρία. Όλα αυτή η κατάσταση με τους παγωμένοι δρόμοι, με το ένα με το άλλο. Ακόμα βλέπω ότι τα ραδιόφωνα υπολειτουργούν γιατί έχει κόσμο που μένει δεξιά και αριστερά σε περιφερειακά σημεία. Έχουν παγώσει παραγωγή. Έχουν παγώσει παραγωγή και δεν κάνουν. Παγαγωγή. Έτσι. Έχουμε το κρύο μας, έχουμε και τα αστεία μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στο πρωινό της Παρασκευής 13ης ημέρας του Γενάρη. Χρόνια πολλά σε όλους που εορτάζουν σήμερα, καθότι είναι του Αγίου Ερμήλου και Στρατονίκου των Μαρτύρων. Και γιορτάζει ο Ερμήλος, η Ερμήλη, η Ερμήλα. Έτσι με την Ερμήλα. Ανατολή Λίου στις 7:40, Δύσης στις 5:27, Σελήνη 16 ημερών. Τελικά έχουμε σέρβικη προχρόνια. Πότε είναι η χρονιά των 12 μέρες διαφορά. 12-13 είναι νομίζω. Γιατί και χθες το λέγαμε τη Βουλιούκα και νομίζω μου είπε σήμερα είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έχω αυτή την εντύπωση. Αν έχει, αν η παλαιμερολογία. Πάλι δεν μπορούμε να του πούμε καλή χρονιά, ρε παιδί μου. Ναι. Ή θα είναι δεύτερη μέρα που θα. Αργία θα είναι. Ναι, αργία θα δουλεύουν τα μαγαζά. Ρώσοι, Σέρβοι, ομόδοξοι λαοί. Χρόνια πολλά από το λόγο επειδή. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 έχω συντροφιά μου βεβαίως τον Τζουζέπε Βιέρι. Με περίμενε στην πόρτα. Ξύπνησε από τις δύο παρτί. Άχος και αυτό βρε παιδί μου. Δηλαδή πω πω τι σας έχω κάνει. Τρελάθηκα ρε, τρελάθηκα σου λέω. Το λόγο επειδή όλοι το έχουν. Μόνο τους χτυπάει. Τινγκ, μπορείς να έρθεις αύριο στην εκπομπή. Όλοι είναι αμάν για τον Τζουζέπε. Τον παρακαλώ μια εβδομάδα τώρα. Αλλά είδες, καταφέραμε και πετύχαμε τη μεταγραφή. Τέλει. Όχι σαν κάποιους άλλους. Οπα. Έτσι. Να βάλουμε και μπρίζε. Όχι τίποτα ρε παιδί μου. Είχε κάποια μεταγραφικά θέματα χθες. Τη διαβάσαμε ότι ο Ανσαριφάτ πάει Ολυμπιακό που υποτίθεται τον ήθελε ο ΠΑΟΚ. Το θέλανε και άλλες ομάδες ή μόνο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Εντάξει, έτσι λέγεται ρε παιδί μου. Καλά, μπορεί να το θέλανε πάρα πολύ. Αυτός ανέβαζε κάτι φωτογραφίες από τα τζακούζα, από αυτά, από τα τέτοια. Οπότε εκεί μάλλον έδειξε ότι πηγαίνει Ολυμπιακό. Πρέπει να το καταλάβουν. Να κάνουν... Κάτι άκουσα σε εκπομπή τηλεοπτική αθηναϊκού καναλιού. Ναι. Που συζητούσαν εκεί οι συνδετημόνες. Ποια εκπομπή, ρε. Νομίζω στο Action 24. Βλέπεις, σοβαρά. Κατά τύχη. Τι
υπάρχει. Κάθισα λίγο στραβά στον καναπέ και πάτησα το κουμπί. Και έβγαινε άξιο 24, μάλιστα. Αλλά έχει προσωπικότητες που ήταν παλιά στην Αθλητική Κυριακή. Αθλητική εκπομπή. Ναι, νομίζω έχει τον Κατσαρό. Α, να το βλέπουμε, ρε. Εγώ δεν ήξερα. Και Καρμύρη. Εντάξει, ρε. Και λέω, εντάξει, τους ξέρω αυτούς, να ακούσω τι λένε. Να ακούσω τι λένε, βέβαια, με αυτούς μεγαλώσαμε. Και άκουσα ότι είναι το κλασικό φαινόμενο, δεν θέλει η σύντροφος του αυτού του γλωσσοδέτη που είπες. Ναι, το Ζαζαφά. Φαρφάρ. Ναι, ναι. Του Λαμπάρτ. Να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί. Α, παίζει τέτοιο θέμα. Θέλει στην Αθήνα, θέλει σε πρωτεύουσα. Δεν κατάλαβα, αγάπη μου, που δεν θες στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα ήξερα αυτά τώρα. Α, έτσι, κατά τα άλλα δεν με ενδιαφέρει κιόλας καν. Θα έρθει ή όχι, αλλά τώρα ξέρεις, το βλέπω λίγο πατριωτικά. Ναι. Το βλέπω λίγο τοπικιστικά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι έχει Θεσσαλονίκη που δεν είναι. Θεσσαλονικές. Ψουζέπε, το πήγες. Κατευθείαν. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε βέβαια ολόκληρη εκπομπή. 2 ώρες, αλλά έδωσες την απάντηση με το καλημέρα. Με το καλημέρα, δεν το κάνουμε quiz. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε πολλά. Εγώ λέω μήπως τρόμαξε αυτό με τα χιόνια, με τα τέτοια, αυτοί δεν έχουν αλάτια να ρίξουν. Σκέψου τώρα ότι κάνεις εσύ γκουγκλάρεις, ναι. Να δεις την ομάδα. Πού θα πας, ρε παιδί μου, Θεσσαλονίκη, ναι. Τι είναι αυτή η πόλη τώρα που λένε. Ναι, γιατί μεταγραφή και μερίδιο της ευζοίας ενός ποδοσφαιριστή αυτού του Βεληνικούς παίρνουν και οι συντροφοί τους. Βέβαια, γι' αυτό και παντρεύονται από μικρή προκειμένου να... Βέβαια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω, αλλά κάνουνε τέλος πάντων. Ναι, θα έχουν κάποιο λόγο. Κάποιο λόγο θα έχουνε, ρε παιδί. Για να τους εμποδίζουν να πηγαίνουν μεταγραφές, γιατί τις έχουν δικαιολογίες τις γυναίκες τους. Γι' αυτό παντρεύονται νωρίς. Α, δεν ήθελε. Ναι. Πώς και εσύ δεν το χρησιμοποιείς καμιά φορά, δεν θα μπορείς. Βέβαια, δηλαδή. Με την εκάστοτε σχέση σου, ας πούμε. Ναι, με την εκάστοτε. Ναι. Λέω αυτό, ότι ξέρεις, ναι, έχουμε σήμερα την τέταρτη φορά επέτειο για φέτος και καταλαβαίνεις, φίλε μου, δεν μπορώ να βγω να πιω τσίπουρα. Εγώ θέλω να έρθω, ρε παιδί μου, αλλά αυτή μπορεί να πετάξει καμιά αυτή ξινή, μωρέ, δικιά μου, ρε, άσε, ρε, με έχει κάνει, θα σου πει άλλος, ξέρω. Ναι. Οχ, αδερφέ, εντάξει. Άρα τεραστικά. Έτσι, ας πούμε, μπορεί να το μεταχειριστεί και ένας ποδοσφαιριστής στη σύζυγό του. Ναι, μπορεί να είναι μέσα στο συμβόλαιο. Δηλαδή. Να υπάρχει κάποιο ποσοστό ευτυχίας το οποίο πρέπει να καλύπτεται. Ναι. Ξέρω εγώ, στα μισά τη σεζόν, στο τέλος της σεζόν. Α, μαζί με τα γκολ. Για τη σύζυγο. Ναι. Ότι τώρα. Θα την καλούν δηλαδή, τι θα την καλούν στην ΠΑΕ, ας πούμε, και θα τη ρωτάνε πόσο ικανοποιημένη είσαι από την. Όχι, σιγά με την καλούν, θα πηγαίνει μόνη της. Μόνη της. Ή θα βλέπουν τα στάτους στο Facebook, ας πούμε, τι ανεβάζει στο Instagram, ανεβγάζει ωραίες φωτογραφίες. Μα όχι, σου λέω, το γκουγκλάρει τώρα η κυρία Σαραφίρα Μπάντ. Ναι. Και βλέπει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, βλέπει στην Αθήνα μία ρόδα που δεν γυρίζει. Ναι. Και βλέπει και στη Θεσσαλονίκη μια αλατιέρα που δεν αλατίζει. Αλατίζει, ναι. Κάπως πρέπει να πάρει μια απόφαση. Γιατί μιλάμε και για Πειραιά, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Στον Πειραιά τίποτα δεν έχει όμως. Στον Πειραιά όλα μια χαρά, όλα βαίνουν καλώς. Οπότε εξυπηρετικά πράγματα, ρε παιδί μου. Σου λέει, θα έρθει Κόσκο. Και φτιάξαμε και τον Νιάρχο τώρα το ίδρυμα εκεί. Υπέροχο. Το χάσαμε το κορίτσι, αυτό είναι το συμπέρασμα. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρόταση εκπομπής εδώ. Μέσω του Τζουζέπε, μια πρωτοποριακή, για να μην αντιμετωπίσετε εσείς οι ΠΑΕΚΙ, οι θύνοντες των ποδοσφαιρικών ομάδων στο μέλλον προβλήματα, είναι να βάζετε μια ρήτρα ευτυχίας ή ικανοποίησης, όπως θέλετε πέστε το, στις συζύγους, στις συμβίες των ποδοσφαιριστών, προκειμένου να τους δελεάσετε. Βέβαια. Να έρθουν σε ομάδες. Κατά καιρούς, ιδίως στον ΠΑΟΚ, έχουν αναφερθεί, δεν ξέρω αν μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος ακροατής, αν θυμάται και άλλες περιπτώσεις όπου. Ήταν οι μεταγραφές σχεδόν κλεισμένοι και δεν ήθελε η... Συμβία. Ναι, και αρχίζαν όλοι εδώ και πέρανε ξινή αυτό το να τ' άλλο, άκουγε τα χίλια μύρια. Προφανώς η συγκεκριμένη κυρία ήθελε να βρει ένα λιμάνι. Ένα λιμάνι. Ολόκληρο Θεσσαλονίκη. Γιατί ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει, δεν είναι σταθμός, είναι ένα σκαλοπάτι για την καριέρα ενός ποδοσφαιριστή. Ήθελε να βρει δηλαδή το απάγγειό της, να σου πω εγώ έτσι. Το απάγγειό της ήθελε να βρει. Να σου το πω έτσι σε πειραιώτικα. Μάλιστα, τι να κάνουμε. Άρα θα πρέπει για να προχωρήσει μια μεταγραφή. Όταν λέμε δηλαδή ψάχνει ελεύθερο ποδοσφαιριστή, αλλάζει το νόημα. Να μην έχει σχέση, να μην έχει κοπέλα. Θα λέω, μάνατσμα είναι ελεύθερος. Όχι αυτό. Αγι αυτό, ρε σύρα, πούμε. Άσε τώρα. Τι φορές. Βέβαια από την άλλη,
Οι ομάδες θέλουν οι ποδοσφαιριστές να είναι δεσμευμένοι προκειμένου να μην. Μέσα στη θαλπορή της οικογένειας να μπορέσουν και αυτοί να συγκεντρωθούν για τα καθήκοντα της ομάδος. Γιατί αναγκαστικά τώρα αν είσαι μόνος στο σπίτι αυτό και τέτοια. Μετά σε πιάνουν τα υπαρξιακά σου και μπροστά στην εστία. Μπορεί να χάνεις και τα γκολ να σκέφτεσαι τι είμαι εγώ, ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Μια ευαίσθητη πιπερίτσα. Έτσι, γιατί δεν τους αντέχω ερωτευμένους και να μην έχω. Ακριβώς. Κάπως έτσι πηγαίνουν το πράγμα. Λόγω επειδή κυρίες και κύριοι, Λίμπερο 107,4. Κάνουμε αθλητικό management εδώ, παρέχουμε μαθήματα για αστεία. Και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Πού τα ακούσετε όλα αυτά. Αυτά κυρίες και κύριοι, στα εξωτερικά πληρώνονται. Κανονικά. Αυτά είναι πίσω από πολύ καλά κλειστές πόρτες κάποιων πολυεθνικών. Έτσι. Στα πολύ ψηλά δωμάτια, στα θεωρία. Ξέρω εγώ, στο Μονακό. Ναι. Στις Βρυξέλλες. Βέβαια, βέβαια. Στο Τωρίνο. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, άντε, σας τα φέρουμε εδώ πέρα 6:30. Γιατί είστε εσείς, δεν είναι κανένας άλλος. Γιατί ξυπνάμε και ερχόμαστε. Και κάτι δεν πρέπει να πούμε. Αυτό θα ήταν φοβερό. Φοβερό σλόγγαν. Λόγω επειδή. Γιατί ξυπνάμε και ερχόμαστε. Δεν τι άλλο θέλετε. Χρειάζεται κι άλλο να πεις. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook μας ψάχνετε, μας βρίσκετε, μας κάνετε like. Έχουμε βάλει και κουιζάκι από χθες, θα το συζητήσουμε και αυτό. Έχει ανοίξει μια διαδικτυακή δημοσκόπηση. Θα επεκτείνουμε, εντάξει, δώστε μας ένα... την ευχαίρεια, γιατί χθες ξεκινήσαμε, αναπτύξαμε με την Κατερίνα το θέμα ποιοι θα στελεχώνανε ένα reality, αν θες πες το, μια εκπομπή ανέβρεσης. Μια ανέβρεσης του επόμενου προπονητή που θα μπορούσε να στελεχώσει μια από τις ομάδες του Super League. Βέβαια. Ο προπονητής φυσικά αυτός θα ήταν ένας προπονητής κερκίδος. Ναι. Ένας από εμάς. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος ήταν αυτός ο προπονητής. Θα μπει μέσα από μια διαδικασία. Ποια είναι αυτή η τετράς η οποία θα φτάσει στην επιλογή αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, ποιοι άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα πατήσουν το κουμπί. Θα πατήσουν το κουμπί, θα γυρίσει η καρέκλα και θα το. Επιλέξουν. Θα σηκωθεί και ο τείχος. Έτσι, γιατί έτσι πρέπει να τα κάνουμε τα πράγματα. Και έχουμε τόσους τεχνογνώστες που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τους εφοδιάσουμε. Γιατί φτάνει με αυτά τα rising star, με τους ρουβάδες, με το έτσι κι αλλιώς. Ο Ρουβάς πώς ακόμα τώρα να πάει στην πολιτική. Ναι. Αύριο μεθαύριο θα πάει στη Βουλή. Έχω να πω μια καινούργια σκέψη. Ναι, 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 ναι. Πολύ βαθιά, ότι βαθιά. Πρέπει να ενημερώσουμε το Σάκη πρώτον. Πρέπει να τον ενημερώσουμε. Ενημερώσουμε, ναι, ενημερώσουμε, ναι, ναι, το Σάκη, ναι, ναι, ότι στη Βουλή τώρα που θα πάει να κάτσει στις καρέκλες, ναι, ναι, δεν θα γυρίζουν. Μην τρομάξεις το παιδί. Δεύτερον, στο κηλικείο της Βουλής, ναι, δεν σερβίρουν μακαρόνια με κιμά. Πρέπει να τον προετοιμάσουμε, γιατί αλλιώς θα τα περιμένει. Αλλιώς θα περιμένει. Και αλλιώς θα τα βρει. Έτσι. Ο Σάκης Ρουβάς, ένας από εμάς, μέσα από το λαό. Λοιπόν, 6:30 και λίγο παραπάνω θα πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι. 2-3 διαφημιστικά για να συνταχθούμε λίγο. Επειδή ήρθαμε σπευσμένα, αγχωμένα, αλλά μπήκαμε δυναμικά στο πρωινό της Παρασκευής, της 13ης του Γενάρη. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή. Στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Να λίγο αυτό, να λίγο το άλλο. Η εβδομάδα ήταν κουτσουρεμένη για αρκετό κόσμο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Full κομπλέ. Όπως είπε και ένας φίλος, αύριο θα πρέπει να υπάρχει, πως είναι οι εκπομπές, η κίνηση στους δρόμους. Πρέπει να υπάρχει κίνηση στα μαγαζά. Ναι, μια εβδομάδα ξεκινήσαν οι εκτόσεις. Κανείς δεν μπόρεσε να βγει έξω στους δρόμους να ψωνίσει. Αύριο Σαββατάκι και με καλό καιρό και μηλιακάδες. Θα ξεχυθεί ο κόσμος, γιατί χρειάζεται για να αναπνεύσουν και λίγο γκέι. Επαγγελματίες, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς αυτές τις μέρες λίγο να ορθοποδήσουν όσο είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Παρασκευή και 13. Oh. Εντάξει, τα έχουμε πει, έχουμε πέσει σε πάρα πολλές Παρασκευές και Τρίτες και 13. Ναι. Το προηγούμενο χρονικό. Δεν θέλω να τα πω πλέον. Δεν μου κάνει αίσθηση, ας πούμε, ούτε αστιάκια να κάνουμε, τίποτα περί κατεμιών, περί ιστοριών. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Γιατί ρε εσύ, εντάξει. 0 βαθμούς έχει. Το να περιμένεις 20 λεπτά στη στάση και να μην έχεις γίνει παγάκι είναι ένα σύμπτωμα, είναι ένα... Απλά δεν περίμενα ότι θα ξανακούσω αυτή τη φράση. Εντάξει, από τα πλήν 7, να πούμε, και τα πλήν τέτοια που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.
Αχ, Τζουζέπε, μάλλον πώς φαίνεται ότι δεν ξύπνησες πρωί. Μήπως δεν πήγαινες με ίσον από αυτούς που δεν πήγαν στη δουλειά, τίποτα. Πότε, πώς δεν πήγα. Πήγες κανονικά. 3 στα 3 είχα. 3 στα 3. Την πρώτη μέρα λίγο κόλωσα. Ναι. Αλλά είπα, όχι, θα πάω. Όχι, τι, θα την αφήσει έτσι τη δουλειά, πώς θα γίνει ρε εσύ. Ναι, πώς θα κυκλοφορήσει το χρήμα, πώς θα λειτουργήσει η οικονομία. Λειτουργήσει. 2-31-02-87-38 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται, έχουμε κάνει και αυτή την, θα δείτε και τη διαδικτυακή μας ψηφοφορία για το, για τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που θα στελέχωναν μία, το λέγαμε και χθες, μία εκπομπή ανέβρεσης του επόμενου προπονητή σε μία από τις ομάδες της Super League, ρε παιδί. Άντε, ας πούμε, να μην είναι τώρα οι μεγάλες κατευθείαν, μπορούμε να το βάλουμε σε κάποιες από αυτές που... Μπορεί να ξεκινήσει από τη Β' Αθηνική. Από τη Β'. Όχι, μωρά, το πάμε καμία διευθυνία, καμιά Βέρεια, κανένα αυτό, κανένα εκείνο, κανένα άλλο. Και να έχουμε, ας πούμε, μέσα, πώς το λένε, και πιθανά σενάρια. Βέβαια. Να εξετάζεις. Δηλαδή, είσαι, ξέρω εγώ, στο 85. Ναι. Είναι 0-0, είσαι μέσα, ναι, στο Καραϊσκάκι. Ωραία. Είσαι Βέρεια. Ναι. Τι κάνεις, ας πούμε. Δεν βάζεις το 18χρονο Γκανέζο που δεν έχει αίσθηση των πραγμάτων. Γιατί μπορεί να βάλει και να το καρφώσει και μετά να τρέχεις. Τροπή, γίνονται τέτοια πράγματα. Ή άλλα, ας πούμε, πιθανά σενάρια, είσαι, ξέρω, προπονητής μιας ομάδας που παίζει Ευρώπη, ναι, και παίρνεις αποτέλεσμα μέσα στο Camp Nou. Okay. Πόσο, έχεις, πόσο, πόσο. Έχει σημασία. Ναι. Εντάξει ρε, τώρα να πάμε νίκη. Όχι, όχι νίκη. Παίρνεις ένα 0-0. Ένα 0-0 μέσα στην Μπαρσελόνα. Και έχεις να ευχαριστήσεις μόνο έναν όμως. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις να ευχαριστήσεις, να πούμε, και τον περιπέρα της γειτονιάς σου. Ναι. Ποιος θα διαλέξεις, ποιος θα είναι. Θα είναι ο πρόεδρος. Αλφα ο πρόεδρος. Ναι, θα είναι ο λαός. Β' ο κόσμος που ήρθε, ναι, ναι, μαζί μας, εδώ, και στήριξε. Ναι. 3 οι ποδοσφαιριστές του που δώσανε μάχη. 3 και Δέλτα. Ή 4 ο Θεός. Ναι. Λοιπά, ας πούμε, έτσι. Στοιχεία της φύσης. Θα κάνουμε. Όσοι τολμηροί, όσοι πάρουν τηλέφωνο, μπορούν να μας δώσουν και τις προτιμήσεις τους για την τετράδα. Ναι, καλά, που θα, το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο, δηλαδή ποια άτομα θα είναι οι κριτές για τους νέους προπονητές της Κερκίδας, αλλά και αν θέλουν να απαντήσουν σε τέτοιες ερωτήσεις για να δούμε αν έχουν το υλικό να προκριθούν και να σταθούν μπροστά στους κριτές. Αλλά έχουν την τεχνογνωσία. Να διαβάσω εγώ ενδεικτικά μερικές απαντήσεις που δώσανε για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Η δικιά μας χθεσινή πρόταση, η οποία μεταβλήθηκε λίγο προς το τέλος μέσα από συνολική διερεύνηση, ήταν Τάκης Γκόνιας, Λάμπρος Κόρδας, Βασίλης Γκαγκάτσης και Γιώργος Μίνους. Το βάλα στο τέλος, στο σπίτι, το σκέφτηκα καλύτερα. Ναι. Είχαμε ξεκινήσει από Σλαμά, πήγαμε σε Άρη Γάτα και περάσαμε σε Γιώργο Μίνο. Το δημοσιογραφικό κομμάτι λίγο μας δυσκόλευε. Αλλά όλα αυτά ήταν περιστατωμένες προσεγγίσεις. Ναι. Από ανθρώπους ποδοσφαίρα, ανθρώπους πάνω απ' όλα. Ωραία. Ο Τάκης Γκόνιας έχει παίξει μπάλα και ξέρει. Ναι. Είναι προπονητής που Τρίτη Τετάρτη θα δει στην ομάδα του εκτός από Champions League. Στην ουσία είναι ο Τάκης ο Γκόνιας. Είναι σχολιαστής στις τηλεοράσεις. Είναι ο Μαραβέγιας της τετράδας. Γιατί το λες αυτό. Α, κάνεις αντιστοιχεία. Κάνω αντιστοιχεία για να καταλαβαίνουμε έτσι συνολικά. Δεν έχει δύο reality αυτή τη στιγμή όμως. Μήπως μπερδευτούμε. Το voice είναι το καλό. Το voice το καλό. Το voice είναι αυτό που ξέρουμε και από πέρσι. Το Rising Star τι είναι αυτό, δεν το έχω δει και εγώ ποτέ. Αυτό έχει πάλι μια τετράδα. Ναι, 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 ναι. Που οι περισσότεροι είναι οι περσινοί που ήταν στο voice. Γιατί υπάρχουν μεταγραφές. Υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Στο οποίο έχει άλλους όρους. Είναι μάλιστα διαφορετικά. Εντάξει, όχι, θα πάμε με αυτό που συνηθίσαμε. Θα πάμε με αυτό που ξέρει, ναι, ο κόσμος. Ναι, ο Λάμπρος Κόρδας, άνθρωπος με τεχνογνωσία. Ποδοσφαιρική, ναι, υπήρξε πρόεδρος, ανεβοκατέβαζε ομάδες. Και πάντα χρειάζεται κάποιος πιο στριφνός κριτής. Θα έχει το ρόλο της του κακού. Ναι, της Ευγενίας Μαλωνίδου. Έχει παίξει μπάλα και ξέρει τα ραδιοφωνικά της Γιαννά ή το εκδότης. Έχει ρε παιδί μου, έχει, 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 έχει. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Δεν συζητάμε. Δικηγόρος, σύμβουλος, αυτό μας έχει φέρει γιούρο και τι να λέμε τώρα. Και Γιώργος Μίνος, όπως έγραψε ένας φίλος, για να λέει τα ονόματα. Ίσως θα μπορούσε να είναι και παρουσιαστής. Γιατί, ναι, δεν έχουμε βρει και τον παρουσιαστή όλης αυτής της διαδικασίας. Τον αφήσαμε απ' έξω. Μείναμε μόνο στο κριτικό κομμάτι. Αλλά θα τον βρούμε. Έχει πάρα πολλές προτάσεις. Φίλος μας ο Κωνσταντίνος μας γράφει Τσουκαλάς, Καρπετόπουλος, Τσιάρτας και Βερίκιος για ξεκάρφωμα. Τσιάρτας. Τελείωνε η εκπομπή πριν ξεκινήσει να μιλάει.
τι θα μπορούσε να λέει το να επιλέγεις ένα προπονητή για μένα. Είναι τόσο απλό σαν να βάζεις ένα ποτήρι νερό. Είναι αρκετά δημοσιογραφική τετράδα. Την απορρίπτουμε. Τετράδα, όχι, δεν την απορρίπτουμε. Είναι μία πρώτη, μία προσέγγιση. Έτσι. Εντάξει, μία προσέγγιση. Ο καθένας έχει τα τέτοια του. Ο Νίκος μας γράφει αλέφαντος. Ο οποίος νομίζω θα παίξει πάρα πολύ μέσα στις προτάσεις. Ναι. Αλέφαντος, κόκκινος. Δεν σχολιάζω. Ναι. Μέτσιος, πρόεδρος Εδεσαϊκού, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Και Χαριστέας. Κάνει την έκπληξη. Έχει, ναι. Και, ο Χαριστέας ξέρει και από μουσική. Ναι, σου λέει. Θα βγάλει ένα μπουζουκάκι να παίξει. Βγάλει, τον ξέρεις. Δηλαδή, μπορείς να τον περάσεις και σε κάποιο άλλο σόου, ας πούμε, μέσα. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος μας γράφει Ραπτόπουλος Αλέφαντος, Καρατζαφέρης, έκπληξη. Τώρα ποιον από τους δύο εννοεί, τον πατήρ ή το ιό? Μάλλον τον πατέρα. Ναι, εγώ πιστεύω τον ιό, αλλά θα θέλαμε να είναι ο πατέρας ο Καρατζαφέρης. Ο ιός ασχολείται με τα φιλικά, έχει την εκπομπή και στο τηλεάστη. Και Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν από την Μαρμπίτα, όχι ο Μάικλ Τζόρνταν. Όπως χθες βλέπω το μάτς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ και λέει ο Βαγγέλης Ιωάννου, αυτά τον Ατάλο στείλετε μήνυμα, θα κληρώσουμε και ένα βιβλίο του Τζόρνταν. Το μυαλό μου εμένα πήγε, εντάξει, τόσο αρρώστια, πήγε κατευθείαν στη Μαρμίτα, στους δικούς μας ήρωες. Θυμάται μου ωραία τώρα το Μάικλ και τι έκανε τώρα σιγά, τι έκανε αυτός ο Μάικλ Τζόρνταν που θα πρέπει να γράψει και βιβλίο και να το μνημονεύσουμε, σε παρακαλώ τώρα. Θα ήθελα να μνημονεύσω την απάντηση, μια συνολική απάντηση του φίλου Γιάννη, ο οποίος έχει βάλει στην τετράδα των κριτών, επαναλαμβάνουμε, μιλάμε για ένα υποθετικό σοου στο οποίο τέσσερις κριτές θα κρίνανε αν μπορείς να είσαι άξιος προπονητής και κερκίδας. Αν θα γύριζε την καρέκλα του, σαν το Voice, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Σκέψτε ότι αυτοί δεν χρειάζεται να πας στην τηλεόραση, είναι εδώ στο ράδιο. Είμαστε, είναι τέσσερις κριτές και είμαι, άντε, πες εγώ παρουσιαστής και είναι τέσσερις κριτές και παίρνει τηλέφωνο. Από αυτά που λες και απαντάς, την προσέγγιση σου στο παιχνίδι, να καταλάβουμε αν είσαι ικανός. Έτσι. Να πατήσεις χορτάρι και να δώσεις εντολές σε μια δεκάδα. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Η απάντηση λοιπόν του Γιάννη ήταν για την τετράδα. Γκέραρντ. Ναι. Ω, καλό. Γκμόχ. Γκμόχ, ναι. Λεμονής. Ναι. Και Μαρκαριάν. Ναι. Δηλαδή, πέθανε με τον Μαρκαριάν. Γιατί δεν το περίμενε στο Μαρκαριάν? Όχι, είναι πολύ μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Είναι σοβαρή. Παρουσιαστή. Προτείνει τον Άγγελο Αναστασιάδη. Σωστό, καλό, καλό. Και στα παρασκήνια. Στο ρόλο του Φερεντίνου. Στο ρόλο Φερεντίνου ή στο ρόλο της Καλομήρας ή σε διάφορα σοου. Εκεί βάζει τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού. Είναι όλοι στις καρδιές μας. Είναι πρόεδρος. Όλοι το γράφουν πρόεδρος του Εδεσαϊκού. Ναι, τώρα. Ενώ ο Θωμάς Μάτσιος. Αντιστράτηγο. Ναι, ο Θωμάς Μάτσιος όμως. Ή το αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού. Ναι. Αυτό είναι. Απλά ξέρεις, στις καρδιές μας έχει αναχθεί. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να σταθεί πλάι σε αυτό το εκτόπισμα εκείνης εποχής. Πάρα πολύ ωραίες απαντήσεις και θα τις πούμε και συνολικά και στο μέλλον και στη διάρκεια της εκπομπής. Αφού πρώτα δούμε λίγο και τι συμβαίνει σήμερα αυτό, δηλαδή μην χάσουμε τώρα και τη ροή μας. Κοίτα, σαν σήμερα έχουμε κάτι ενδιαφέρον, Τζουζέπε, να απομονώσουμε κανένα ιστορικό στοιχείο. Κοίτα, ο Γέροντας Παΐσιος αγιοποιείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2015 σαν σήμερα. Είναι ο πιο φρέσκος, ο πιο καινούριος Άγιος. Ενδεχομένως, 2015. Έπαιξαν και ένα δυο. Έπαιξαν και ναι. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, διότι νομίζω για την αγιοποίηση πρέπει να μεσολαβήσουν καμιά εκατοστή χρονιά, κάπως έτσι. Δεν παίρνω και όρκο, δεν τα ξέρω και ιδιαίτερα τα θεολογικά. Ναι. Αλλά έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή του. Από την, πέθανε δεκαετία του 80. Υπάρχουν κάποια κριτήρια, νομίζω. Εντάξει, υπάρχουν, υπάρχουν. Και εκείνα Rising Star ενδεχομένως για να βγάλουμε τα κριτήρια. Το 1999 ο Μάικλ Τζόρνταν, ο αστέρας του NBA, ανακοινώνει την αποχώρησή του από το άθλημα για δεύτερη φορά. Για δεύτερη φορά. Και δύο φορές αποχώρησε, τρεις φορές επανήλθε, κάπως έτσι. Ναι, ασχολήθηκε ξανά, έπαιξε, πήρε ομάδα. Έγινε μία φορά αποχώρηση από τους Chicago Bulls. Επανήλθε, ξαναπήρε πρωτάθλημα, ξαναποχωρεί από τους Chicago Bulls και τον μπάσκετ και επανέρχεται και πάει στους. Μια ομάδα. Μια ομάδα δεν την θυμάται κανένα. Την τρίτη ομάδα που πήγε και έγινε και πρόεδρος. Κατά εκείνο το μεσοδιάστημα έχει ασχοληθεί και με τον baseball γενικότερα. Yeah. Πολλά πράγματα. Αυτή ήταν η οριστική του αποχώρηση δηλαδή από το άθλημα. Ναι, για δεύτερη φορά αποχώρησε και τρίτη. Όχι. Η τρίτη ήταν η οριστική από την ομάδα που δεν θυμόμαστε σε ποιους και πάει μπορεί. Στους Washington Wizards νομίζω. Κάτι τέτοιο λοιπόν. Από αυτό, ναι, με πολλά τέτοια. Έχει πολλά ενδιαφέροντα σήμερα. Καλούμε και τους φίλους μας να ακολουθήσουν τη σελίδα μας για να δουν την αναλυτική παρουσίαση αυτών των γεγονότων. Έτσι.
Έχει πολλά. Στο ποδοσφαιρικό, ο αγώνας του 1991, ο αγώνας ποδοσφαίρου ΑΕΚ Ολυμπιακός διακόπτεται από το Θεσσαλονικιό διαιτητή Ζακεστίδη στο 85ο λεπτό με σκορ 1-2, όταν η ατμόσφαιρα γίνεται αφόρητη λόγω των δακρυγόνων. Μάλιστα. Είχαμε επεισόδια, θάνατο εκείνη την ημέρα. Ναι, είχε το στήριο τραγικά. Εγώ θυμάμαι την επανάληψη του αγώνα είχε διεξαχθεί στη Ρόδο με την ΑΕΚ τελικά από την αρχή κιόλα. Ότι ήταν αδιανόητο. Τότε κανονισμοί. Και η ΑΕΚ να κερδίζει ένα 0 με τον Μπατίστα. Μου έχουν λείψει, είναι η αλήθεια. Μου έχουν λείψει αυτά τα μάτς, όχι τα επεισόδια σε κάποια άλλα. Μου έχουν λείψει τα μάτς μετά από επεισόδια που διεξαγόταν σε άλλε πόλει. Τώρα η τιμωρία είναι και κλεισμένο το θηρό για να υπάρχει και οικονομική αιμορραγία. Θυμάμαι ρε παιδί μου τότε η Ρόδος ήταν πάρα που έχουν αγωνιστεί όλες οι ομάδες Super League και μου άρεσε πάρα πολύ το γήπεδο της Ρόδου που ήταν παλαιό ποδηλατοδρόμιο με το κατηφορικό ταρτάν. Ήταν αυτό, γινόταν με τα κινήσεις, οπαδό, γεμίζανε γήπεδα, γενικά ωραίες καταστάσεις. Ήταν ένας εσωτερικός τουρισμός που λείπει, ίσως θα πρέπει να το αναπροσαρμόσουμε, το ξαναδούμε αν γίνονται επεισόδια, να πηγαίνουν να αγωνίζονται σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι μπορείτε να βρείτε στην σελίδα σαν σήμερα, όχι την κανονικιά, πιο κανονικιά θα την καταλάβετε, που έχει διαφορετική προσέγγιση στα, στα πράγματα. Σαν σήμερα λέει το 1989 ο ηλεκτρονικός ιός Παρασκευή και 13, γιατί είναι και Παρασκευή και 13 σήμερα, να μην το ξεχνάμε αυτό, χτυπάει εκατοντάδες ηλεκτρονικούς υπολογιστές της IBM στη Μεγάλη Βρετανία. Εμείς εδώ δεν είχαμε υπολογιστές ούτως ή άλλως, δεν αντιμετωπίζαμε τέτοιο... Είχαμε κάτι με κασέτες. Με κασέτες, κάτι Amstrad, κάτι... Schneider. Κάτι Commodore και κάτι τέτοια. Κάτι Atari για να παίζουμε παιχνίδια. Τα ακούει τώρα η νέα γενιά, τα ακούτε. Πέτρινα χρόνια ζήσαμε, πέτρινα χρόνια. Αυτά εν ολίγης τα... Τι, σαν σήμερα ο Μίκι Μάου κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε comic strip. Οπα. Δίνω εδώ για να ξέρεις. Και για τις γενιές αυτό πόσο έπαιζε πάντα ερώτηση στην ιστορία. 1822 η πρώτη εθνοσυνέλευση Επιδαύρου καθιερώνει τη Γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων. Με τις εθνοσυνελεύσεις Τριζίνα, το Άστρος. Ναι. Τώρα που έγινε και τι. Επιδαύρου, ναι. Αργότερα θα είναι η Τριζίνα, αργότερα θα είναι και το Άστρος. Ξυπνάνε μνήμες, ξυπνάνε μνήμες. 2-31-287-38 για να δούμε πως ξυπνάμε. Πού είστε? Και FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Μέχρι και 9 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημεράκι στην, όταν σου λέω ότι έχουμε κεράρα. Πρέπει εσύ, να συνηθίσουμε τώρα. Πρέπει να συνηθίσουμε τώρα τα καύσωνας. Δεν αντέχω αυτό. Με αραιή συννεφιά, οπότε σημαίνει θα βγει και ήλιος και το βράδυ θα είναι η θερμοκρασία πάνω από τους 0. Οπότε δεν θα έχετε δικαιολογίες. Βέβαια από τη μία είναι και καλό και κακό ότι ήρθε το Σαββατοκυριακάκι, ο καιρός και αυτός εντάξει, ψιλολαμόγιο, έκανε κακοκαιρία την Τετάρτη. Σου λέει Σάββατο. Εντάξει, θα βγούμε έξω ρε παιδί μου, τώρα δεν είμαστε για τέτοια. Αλλά από την άλλη, αν θες να το χρησιμοποιείς σαν δικαιολογία, δεν το έχεις πλέον. Ότι πού να βγαίνεις με τέτοιο καιρό, πού να τρέχεις με τέτοιο καιρό. Ναι. Οφείλεις να βγεις, αν και νομίζω ότι έστω αυτές οι δύο μέρες διαπίστωσα ότι ο κόσμος, τουλάχιστον οι νεαροί, λέμε ρε παιδί μου, κρίση μίση τώρα τα άλλα. Άμα τους κλείσεις δύο μέρες μέσα στο σπίτι, τα μυαλά τους αρχίζουν και πονάνε. Και πονάνε. Είχαν πολλές δυσκολίες. Εντάξει, πολλά σπίτια δεν είχαν ζεστό νερό. Ναι. Δεν είχαν ίσως θέρμανση. Και ακόμη υπάρχει πρόβλημα με το νερό σε περιοχές. Υπάρχουν διακοπές νερού. Υπάρχουν διακοπές νερού. Και στην Ανατολική, στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Αλλά και εκεί που δεν υπάρχουν διακοπές, πάρα πολλοί σωλήνες έχουν σπάσει με το που λιώσαν οι πάγοι. Αποκαλύφθηκαν οι ζημιές. Έτσι. Και σήμερα θα είναι η μέρα της κρίσης. Σήμερα θα παρουσιαστούν περιστατικά. Θα είναι δύσκολη για αρκετούς ημέρα, μιας και το σύστημα το... της σύνδρευσης είναι και λίγο απαρχαιωμένο, αλλά και όπως είπε ο Τζουζέπε, έχουμε οχυρωθεί μέχρι τους μείον 5. Ναι. Σαν πόλη. Από εκεί και πέρα. Ναι, δεν αντέχουμε τιμωρία πάνω από μείον 5 βαθμούς. Μετά πέφτουμε κατηγορία. Κατευθείαν. Πηγαίνουμε στην κατηγορία Φλόρινα. Συμβαίνουν και αυτά μέσα στην ζωή. Δεν μπορούμε κι άλλο. Είμαστε οχυρωμένοι σε όλα τα υπόλοιπα. Εσύ, δηλαδή, τι αγίου πλημμύρα. Να αντιμετωπίσουμε ξεκάθαρα. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα. Δηλαδή, εντάξει, άντε το χιονάκι, θα έρθει μια συζητώση, σου δίνουμε μια άφεση ότι κάνε άλλο μπάκαλο να μην λειτουργήσει τίποτα. Αλλά ας πούμε με τις βροχές και με αυτά, οφείλεις να είσαι προετοιμασμένος γιατί συμβαίνουν συχνά πυκνά, έχουν καεί και τα δάση, δεν τραβάνε και τίποτα, τα φρεάτια θα πρέπει να ξεβουλώνουν.
Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην πόλη. Με κάθε βροχούλα γινόμαστε μια μικρή Βενετία. Αλλά τώρα να μην γίνουμε μάντιδες κακών και να μην προλάβουμε. Ταυτόχρονα τρέχει και το κουιζάκι μας, το οποίο έχουμε βάλει. Στελεχώνουμε την τετράδα που θα είναι σε διάθεση, στη διάθεση του κοινού να επιλέξει τον επόμενο μεγάλο προπονητή. Προπονητής κερκίδας, ο οποίος θα βγει από εμάς. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή θα παίρνει τηλέφωνο, να το κάνουμε έτσι. Ναι. Δηλαδή ραδιοφωνικά, ρε παιδί μου, θα παίρνει τηλέφωνο και θα σου πει: όλοι δεν παίρνουμε τηλέφωνο στα ράδια και λέμε και εμείς που βγαίνουμε και μιλάμε. Ναι. Θα σου πω: εγώ δεν ξέρει αυτός. Είμαστε οι casting directors. Ναι, 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 ναι. Θα στείλουν τους υποψήφιους προπονητές κερκίδας του 2017-2018 στους τέσσερις κριτές που πάλι το κοινό θα αποφασίσει ποιοι θα είναι αυτοί. Έτσι, έτσι. Γιατί πρέπει σιγά σιγά όλη αυτή την τεχνογνωσία που είναι μαζεμένη στα αθλητικά τα ράδια να τη βγάζουμε προς τα έξω. Ναι. Να μην την αφήνουμε να πάει χαμένη. Γιατί σκέψου να υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις κριτές. Ας πούμε τέσσερα ονόματα στην τύχη. Ναι, αυτούς ψάχνουμε, τους τέσσερις. Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις ειδικοί που μπορούν. Θα απαγορεύεται να έχεις μπάλα. Τίποτα, ούτε πινακάκι να κάνεις. Θα βλέπουν τα μούτρα σου και θα λένε άμα είσαι μπαλαδόφατσα. Και άμα ξέρεις από. Ναι. Θα κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις εμείς στο κοινό που θέλει να συμμετάσχει στην όλη αυτή διαδικασία για να κόψουμε. Αν μπορείτε να μπείτε σε αυτό το παιχνίδι. Και μπορεί αυτό αργότερα να μεταποιηθεί σε επιχείρημα του στυλ ότι κοιτάξτε να δεις, επειδή έχω πάει στο Rising Coach και στο ξέρω ναι, και ξέρω επειδή έχω πάει εκεί και ο Λεμονής με πήρε στην ομάδα. Ο Λεμονής, ξέρω εγώ, εκάστοτε προπονητής τέλος πάντων. Με έχει πάρει στην ομάδα του ο Σκόρδας. Ναι. Με είχε πάρει να πω, θα σου πω εγώ τώρα πώς θα το παίξεις το 3-5-2. Μην τα αφήνεις έτσι. Και καταφθάνουν και απαντήσεις και ερωτήσεις και ιστορίες. Ο καθένας καταθέτει τις απόψεις του όπως ο φίλος μας ο Βασίλης μας γράφει. Τετράς των ανθρώπων, των ειδικών που θα επιλέξουν είναι Γεωργίου Ραπτόπουλος, Αλέφαντος και Τσιάρτας. Πάνε πολύ καλά και οι τέσσερις χρησιμοποιούνται σε διάφορες επιλογές. Ναι. Γεωργίου, Αλέφαντος, Ραπτόπουλος και Τσιάρτας. Ο Τσιάρτας είναι μέσα πολύ. Ναι. Προτιμάται από παλέμαχους ποδοσφαιριστάς. Δεν ακούσαμε άλλους. Χρησιμοποιείται μέσα. Δεν ακούσαμε. Ακούσαμε την πρόταση του λόγου επειδή που είναι ο Τάκης Ογκόνιας. Τάκης Ογκόνιας, Τάκης Ογκόνιας, ναι. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας γράφει Ασλαμάς. Γιατί δεν γίνεται να λείπει από τέτοιο σόου. Ναι. Τον είχαμε και εμείς ως αρχική επιλογή. Γιώργος Μήνος, για να πει το όνομα του νικητή 47 φορές ένα λεπτό ώστε να το μάθουμε. Το που λέγαμε στην αρχή. Τάκης Τσουκαλάς. Ναι. Αρχίζει και χοντρένει το παιχνίδι. Για να μάθεις τον προπονητή ατάκες για συνέντευξη τύπου και Αλέφαντος για να αποκτήσει τεχνική κατάρτιση ο προπονητής. Για να μάθει μπαλίτσα, να μάθει και τηλεορασίτσα. Θα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός. Δεν έχουμε να δώσουμε και τίποτα, μόνο την αγάπη μας. Να βοηθήσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να βοηθήσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής μας. Εδώ στο λόγο επειδή, στο Λίπερο 107,4. Παράλληλα βέβαια μετά ότι έχουμε και φουλ αγωνιστική δραστηριότητα μετά τις. Ακυρώσεις των παιχνιδιών, αναβολές για το κύπελο. Δεν ξέρω τώρα τι προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν έχουν ξεπαγώσει τα γήπεδα. Ο Χρήσανθος χθες έλεγε ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Αγροτικού Αστέρα με τον Άρη αύριο Σάββατο στις 3 η ώρα εκεί στη γειτονιά μας στον Εύωσμο. Λόγω επειδή ναι, μεν στους κεντρικούς δρόμους έχουν λιώσει τα χιόνια, αλλά τώρα ναι, στα στενά, στα απόστενα, στα χορτάρια είναι λίγο δύσκολο το πράγμα. Υπάρχει ένα θέμα, ίσως αργότερα να έχουμε περαιτέρω ενημέρωση, να γίνει κάποια αυτοψία στο γήπεδο, κάποια επιτόπια καταγραφή της καταστάσεως. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα των 7, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Επιστρέφουμε με φουλ αγωνιστική δραστηριότητα Σαββατοκυριάκου, γιατί έχουμε και το σταλεγακισμό μέσα μας, Τζουζέπε. Ναι, βέβαια. Θα δώσουμε τώρα εμείς αποτελέσματα. Θα δώσουμε. Τι? Όλα, όλα. Τι, όλες, θα, θα τα δώσουμε, τι. Σε παρακαλώ. Φουλ και άκρος ενδιαφέρουσα αγωνιστική, αλλά και η ημέρα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4 στη δεύτερη ώρα της εκπομπάρας μας, τελευταία για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευούλα 13 του Γενάρη, με ανεβασμένες θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, πάνω από το 0 μετά από καμιά εβδομάδα και πλέον, να λιώσουν οι πάγοι, να λιώσουν τα χιόνια, να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Με την Mond Alumin, συντροφιά για αυτή τη δεύτερη ώρα. Ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC.
κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 600 722 και στο mondalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Επιπρόσθετα, οι φίλοι ακροατές του Λίμπερο γνωρίζουν ότι ο σταθμός μας σε συνεργασία μαζί με την Thermo Service γεμίζει με πετρέλαιο την κοινωνική δεξαμενή των ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας εσείς οι ακροατές του Λίμπερο να γεμίσουμε και το υπόλοιπο. Με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 2310-68-52-16 ή χωρίς αστική χρέωση από σταθερό στο 811-44-000. Για κάθε 200 λίτρα, ένα λίτρο ακόμη προσθέτουμε στην δεξαμενή μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μία κοινωνική προσφορά του Libero 107,4 και της Thermoservice, μία εταιρεία της Caesis Oil Group. Έχουμε και πληρέστατη αγωνιστική δραστηριότητα, πρωταθληματάκι, Super League, κύπελο στο μπάσκετ, football league, βόλια, τα πάντα, τα πάντα. Και μετά την τεράστια επιτυχία της προηγούμενης εβδομάδας, φίλε μου Τζουζέπο, ότι... Τα πιάσαμε όλα. Τα χάσαμε σχεδόν όλα αυτό. Ήθελαμε να κάνουμε το 0 στα 8, τελικά κατάφερα, έκανα το 1 στα 8, μας τράβωσε ο Παναθηναϊκός. Στο τέλος κιόλας, ένα 0, το έβλεπα το μάτς, τον είχα δώσει να κερδίσει, αλλά το έβλεπα ότι θα στραβώσει, θα παίξουμε το αντίθετο. Ελπίζουμε αυτή την αγωνιστική να σας δώσουμε πληρέστατες λάθος. Ξέρετε τι δεν θα παίξετε. Παίξετε εδώ, γιατί το λόγο επειδή ξέρει πώς να μην κερδίζει. Είναι μακράν η πιο αποτυχημένη εκπομπή των FM. Αύριο λοιπόν ανοίγει η αυλαία στις 3 η ώρα με τον Ηρακλή να υποδέχεται την Κέρκυρα σε ένα μάτς ζωής και θανάτου, χωρίς γιαμπάρι, χωρίς περόνε, πολλές δυσκολίες για την ομάδα του Ηρακλή. Με νέες προστίκες, ο Τζανετόπουλος προπονήθηκε πιθανότατα να αγωνιστεί, να είναι στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη. Μάτς ζωής και θανάτου, μονόδρομος η νίκη. Τι δίνουμε, Τζουζέπε, λες ο Ηρακλής να κάνει τη δεύτερη του θέλουμε να το πιάσουμε ή όχι τώρα. Εντάξει, εμείς θα πάμε ότι θέλουμε να το πιάσουμε, ρε παιδί μου, αυτό. Αλλά τώρα αργότερα, αν μας κάτσει, έχουμε να τα δέντια. Εντάξει, θα δώσω Κέρκυρα. Θα δώσει Κέρκυρα, ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Τζουζέπε δίνει Κέρκυρα, θέλω και σκορ. Θέλω και σκορ. Όχι, τα λέμε κανονικά, τι πιστεύουμε, ρε παιδί μου. Όχι τώρα μπαγαποδιές αυτό για να βγει το άλλο. Τι πιστεύει, ρε παιδί μου, τι πιστεύει. Θέλω αλήθεια. Εντάξει, το αλλάζω τώρα. Αλλά ναι, έτσι. 0-0. Έτσι θα το χάσει. Γιατί άμα δώσει Κέρκυρα. Λέγοντα αλήθεια, ναι. Λέγοντα αλήθεια. 0-0. Εγώ βλέπω τον Ηρακλή να κερδάει, να κερδάει. Παρόλα τα προβλήματά του, ένα 0. Γιατί αν δεν κερδίσει, τελειώσαμε. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, κάπως μπορείς να το αναγνώσεις το μάτς. Η Βέρεια στις 5 και 4 υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Η Βέρεια η οποία χρωστά ένα αγώνα με τον Ηρακλή, θα διεξαχθεί στις 25 του Γενάρη. Δύο ομάδες βρίσκονται στην τελευταία θέση και ο Λεβαδιακός παλεύει και αυτός με τη σειρά του. Ο Λεβαδιακός μας έχει συνηθίσει βέβαια στα ντεμαράζ μετά το Πάσχα. Κάτι γίνεται και στο Πάσχα στη Λεβαδιά. Ναι. Έρχεται το φως. Όχι, έχουν καλά κρέατα. Καλά κρέατα και παίρνουν τα πάνω τους. Αποκτάνε σίδηρο και βιταμίνες. Πώς τη βλέπεις τη Βέρεια? 0-1. 0-1, μάλιστα. Το δώσω εγώ ένα 0-0. Παγωμένα θα είναι τα μάτς, δεν θα πούνε πολλά γκολ. Έτσι. Στις 7.30 αύριο Σάββατο ο Πλατανιάς υποδέχεται τον Ολυμπιακό Πειραιός. Ο Μαρινάκης θα πάει μια βόλτα στο χωριό του. Να έχει σκεφτεί εκεί τώρα ξαδέρφια, σόγια, αυτά. Σε ποια θέση είναι ο Πλατανιάς αυτή τη στιγμή? Ο Πλατανιάς σε ποια θέση? Ο Πλατανιάς είναι στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 20 βαθμούς, ισοβαθμοί με τον ΠΑΟΚ. Σου φαίνεται. Ωραία. Με Γιώργο Παράσκο. Όχι, ο Γιώργος Παράσκος. Ναι, στον Πλατανιά είναι. Εδώ σε θέλω, αγόρι μου. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Αμάν αυτά τα παγαπώντικα. Σκορ, θέλω σκορ, θέλω σκορ. 1-3. 1-3, μάλιστα. 1-3 λοιπόν λέει ο Τζουζέπα ότι θα κερδίσει. 0-2 το βάζω εγώ να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Και την Κυριακή στις 3 η ώρα ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στην Λάρισα. Και η Λάρισα καίγεται για βαθμούς. Βρίσκεται πολύ χαμηλά στην... στον σχετικό πίνακα, με απόσταση 5 βαθμών από την 15η Βέρεια, από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οπότε θέλει μια νίκη για να τονώσει και την θέση της και να πάρει μια ανάσα. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από το αρνητικό αποτέλεσμα της προηγουμένης Κυριακής
απέναντι στον Μπάσκιανα στο γήπεδό του. Δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας, με την έννοια ότι ναι, μεν η γκρίνια λίγο κάμφηκε, ναι, το κλίμα έτσι δυσαρέσκειας από τη στιγμή που έχει πωληθεί και ο Γκάρι Ροντρίγκες, δεν έχουν έρθει παίχτες, ο ένας μετά τον άλλον απορρίπτει το δικέφαλο. Δεν υπάρχουν περιθώρια, δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Υπάρχει και μια έτσι σχετική αντιπαλότητα από τη μεριά των οπαδών της Λάρισας όσον αφορά το σωματείο του ΠΑΟΚ. Τα έχουν λίγο έτσι. Πώς το βλέπεις με βάση την ανάλυση που σου έκανα? 1-4. Όχι, τι είπες ρε μεγάλε τώρα? 1-4, όπως το άκουσες. Ξεμπούκωμα. Ξεμπούκωμα. Μάλιστα. Τι να δώσω, τι να δώσω. Και εγώ βλέπω νίκη του ΠΑΟΚ, αλλά τη βλέπω δίσκο. Πύριος νίκη, 1-2. Καλό, να πούμε και κανένα κλεισεδάκι, βρε παιδί μου. Έτσι, για να δείξουμε ότι έχουμε κατάρτιση. Ίσως και εγώ. Ένα άλλο που λέμε πάλι στην κριτική επιτροπή θα είναι τα κλισέ. Σήμερα θα αγωνιστώ στα κλισέ. Θα έχει δοκιμασίες. Πόσα κλισέ. Κατηγορία κλισέ. Κατηγορία κλισέ. Κατηγορία δηλώσεις και ούτω καθεξής. Στις 5 και 4 της Κυριακής, 15 του Γενάρη, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός. 1-1. 1-1 το βλέπεις το συγκεκριμένο το μάτς. 0-1 βλέπω τον Πανετολικό να περνάει μέσα από την βόμβα. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, είναι στην ίδια μοίρα οι δύο ομάδες. 16 ο Πανετολικός, 15 ο Αστέρας Τρίπολης. Έχουν τα ίδια χρώματα. Τους μπερδεύεις λίγο. Ναι. Επαρχιακές σε πόλεις που δεν πολύ πας. Αγρίνιο και τρίπ. Εντάξει, κοίτα, θα πούνε δύο γκολ και θα πούνε. Δεν ξέρουμε ποιος θα βάλει. 1-1. 1-1. Μ' αρέσει. Και δεν τα έχει βάλει δυο ομάδα. Έτσι. Αυτό γκολ δηλαδή. Παίξτε αυτό γκολ. Αυτή είναι η τριτοτέταρτη ανάγνωση που κάνουμε στο μάτς. Ατρόμητος Αθηνών, Πανιόνιος, επίσης στις 5 και 4. Τοπικό ντέρμπι Αθηνών. Ναι. Τοπικό. Εντάξει, μακριά είναι τώρα το Περιστέρι με τη Νέα Σμύρνη. Ο καιρός στην Αθήνα είναι πολύ καλός. Ναι. 2-2. 2-2, λες ματσάρα μάλιστα. Εγώ το βλέπω και αυτό 0-0 το μάτσα. Δεν ξέρω, το Περιστέρι μου βγάζει ένα 0-0 πάντα για κάποιο λόγο. Δεν έχουμε συνηθίσει να πέφτουν πολλά γκολ στο Περιστέρι. Έτσι, τώρα δικό μου είναι αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως βάση. Φαντάζει ανάλυση. Εγώ το Περιστέρι το ξέρω ότι έχει 0-0. Έτσι, για κανένα απολύτως λόγο. Γι' αυτό ακριβώς ακούτε και λόγο επειδή. Για κανένα απολύτως λόγο. Στις 5 και 4 επίσης 3 μάτς. Πάρε, τα βλέπουμε όλα λεπτό. Αλλά τι έχουν κάνει, ρε εσύ. Είναι ωραία η λίγκα. Έχει, ας πούμε, εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρεις ποια είναι. Οι 4 ομάδες ως επιτοπλίστων, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παραθηναϊκός, που έχουν τις μεγαλύτερες τηλεθεάσεις και αυτά και τα λοιπά. Τους βάζεις από γευματάκι προς βράδυ. Ναι. Έχουν βάλει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια μαζί στις 5 και 4 να τα ξεπετάνε. Ναι. Έτσι. Για να πάμε λοιπόν στις 7.30 στο μεγάλο ντέρμπι γι' αυτό. Και Δευτέρα δεν έχει παιχνίδι κιόλας αυτή την αγωνιστική. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μήπως έχουμε καμιά εμβόλυμη. Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε εμβόλυμη, ναι, την Τετάρτη έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική, γι' αυτό. Πες το έτσι. Τι μαθαίνει κανείς από το λόγο, επειδή. Ξάνθη πας για ένα αρχικά. Η μεγάλη Ξάνθη, η οποία αιτήθηκε στην προηγούμενη αγωνιστική από τον Ολυμπιακό στον ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μέσα στην έδρα της με τον Μπας για ένα αναπτωρωμένο ηθικό. Δεύτερο συνεχόμενο εκτός. Που δεν ήταν συνεχόμενο γιατί ήταν η δεύτερη αγωνιστική προηγούμενη, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Σε σκορ τώρα. Μόνο σκορ. Δεν έχει τώρα. Μόνο αυτά τα χ και τα τέτοια μας δεν, και τα over δεν μας κάνουν. Θέλουμε σκορ. Ακριβή προφητεία. 0-3. Φύγει ο καφές, ρε. Ξέρεις τι. Ναι, μ' αρέσει. Ένα τρελό θα κάτσει. Τα λέει όλα λίγο τραβηγμένα. Πες το τραβηγμένα λοιπόν. Ξάνθη θα επιστρέψει σε επιτυχίες, πιστεύω, με 1-0 απέναντι στον ΠΑΣ. Και το ντέρμπι της αγωνιστικής, ο τυφλός με τον Κουτζό, έτσι πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και δύο μάτς. Το λες αυτό? Πολλά προβλήματα και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, πολύ γκρίνια, πολύ το ένα, πολύ το άλλο. Ναι. Μεγάλη απόσταση από την κορυφή, δεν βγήκανε τα προγράμματα, δεν βγήκανε οι προσδοκίες και των δυο συλλόγων. Παναθηναϊκοί και παίζουν τώρα κόντρα στην γκρίνια. Αυτό είναι, πλέον οι ομάδες αντιμετωπίζουν την γκρίνια, ο μεγαλύτερος τους αντιπαλός είναι η γκρίνια. Βλέπεις, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει περιθώριο γιατί αν ιτηθεί, αου. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο τώρα να ιτηθεί στο γήπεδο του από την ΑΕΚ, αου. Η ΑΕΚ από την άλλη, η οποία πάει από χ σε χ, από 0-0, αποταραγμένα από αυτό, δεν έχει. Βλέπω να ξεμπουκώνει εγώ η ΑΕΚ. Και εγώ εκεί το πάω. Το πας εκεί, ναι. Και εσύ ένας. Οπότε τι δίνουμε? 2-0 ο Παναθηναϊκός. Εντάξει.
Θα βάλω 0-1 την ΑΕΚ. Βλέπω να παίρνει διπλό μέσα στην Λεωφόρο. Η ανάγνωση λοιπόν, κυρίες και κύριοι της αγωνιστικής, για να ξέρετε τι δεν θα παίξετε. Ακριβώς αυτό. Την προηγούμενη αγωνιστική, για να μην νομίζετε. Πιάσαμε. Λοιπόν, περιμένω να πιάσω το 0 στα 8 για να το κάνω προσποτάκι όλο αυτό. Εμείς εδώ με συνέπεια, με ευθύνη για τον φίλο ακροατή, δεν βρίσκουμε κανένα αποτέλεσμα. Τα έχεις σημειώσει, ε. Ναι, τα έχω νοήτε. Θα κάνουμε βιντεάκι οπωσδήποτε, ό,τι και να έρθει. Θα βάλουμε τα αποτελέσματα και τα πραγματικά αποτελέσματα, θέλω να πω. Τα έχω δώσει ένα χαρτί, έχω ταφ και μη, Τζουζέπε και Μπάμπης. Και θα κάνουμε βιντεάκι και θα κοπάναμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Έτσι, φαντάζεσαι να τα πιάσουμε όλα και φυσικά δεν τα έχουμε παίξει. Καλά, αυτό είναι χειρότερο, ναι, να βγάζεις τώρα προγνωστικά και να μην έχεις παίξει τα παιχνίδια. Δεν είναι αυτό καλό, να μην γίνεται. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε και footballing. Αύριο Σάββατο με ένα παιχνίδι εδώ στην πόλη μας κιόλας, τοπικού ενδιαφέροντος. Ο Αγροτικός Αστέρας, που είναι και αυτός ψηλά στη βαθμολογία, είναι στην 5η θέση με 16 βαθμούς. Υποδέχεται στο γήπεδο του Ευόσμου τον Άρη, ο οποίος βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 20. Δεν υπάρχουν φυσικά περιθώρια και για τον Άρη. Το μοναδικό της του Σαββάτου προφανώς είναι και τηλεοπτικό. Σάββατο στις 3 η ώρα. Υπάρχει αυτό το θέμα που είπαμε με βάση το ρεπορτάζ του Χρήσανθου Τσαλτίδη, κατά πόσο το γήπεδο θα είναι στην θέση να υποδεχθεί τις δύο ομάδες. Αν θα λιώσουν οι πάγοι, σίγουρα θα είναι βαρύς ο αγωνιστικός σκόρος, ό,τι και να γίνει θα λιώσουν εκεί. Και γενικά το γήπεδο του Εφόσμου ποτέ δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Έκανα το λάθος, πάω στο μάτς με τον Πανσεραϊκό και το βλέπω στην αρχή, ρε παιδί μου, ήταν να κάνω καφέ, φαινόταν ίσιο. Αρχικά ξεκινάμε από εκεί, φαινόταν ίσιο το γήπεδο. Μια χαρά, ωραία, λέω, γυρνάω σε έναν εκεί άλλο δημοσιογράφο και του λέω, ωραίος ο Τάπητας. Δηλαδή με το είχαμε συνηθίσει πολύ αλλιώς, ας πούμε. Θυμάμαι με ομυρικές λασπουριές. Όταν τελειώνει το μάτς είναι σαν ξεχαρβαλωμένο. Έχουν ανατραπεί όλο από πίσω, σαν να έχει οργωθεί. Είναι βαμμένο με σπρέι. Δεν ξέρω. Έχει ένα θεματάκι, αλλά τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό το αγαπάμε το συγκεκριμένο κήπεδο, γιατί σου βγάζει αυτή την αλητεία. Ναι. Την αλητεία αλωτινών εποχών. Θέλει, ναι. θέλει δύναμη και πάθος. Θέλει. Όσο κλείσε και να ακούγεται. Το βλέπεις σχεδόν ασπρόμαυρο. Έτσι. Το κήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Αύριο ο Άρης στις 3 η ώρα. Αλλά και στις 5 η ώρα, βέβαια, ο Άρης έχει παιχνίδι. Οι φίλαθλοι του Αρέως σε ένα άλλο τμήμα, στο μπασκετικό, υποδέχονται. Που όλοι μαζί υποδέχεται την ΑΕΚ σε μάτς χωρίς αύριο, νοκάουτ, ημιτελικός του κυπέλου Ελλάδος. Τη Δευτέρα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κερδίσει σε έναν τον τελικό, ο οποίος δεν έχει οριστεί. Αυτό είναι ένα άλλο σύριαλ πάντα στο μπάσκετ. Ναι. Μέχρι να βρούμε την έδρα του τελικού, περνάμε από χίλια μύρια κύματα. Συνήθως καταλήγει να είναι και κλεισμένο το θυρών, ή με 100 φυλάδες, ή με προσκλήσεις στα σχολεία. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση, θα τη δώσουμε εμείς. Και ποια είναι αυτή? Ναι, δύο κύπελα. Δηλαδή. Δύο θεσμοί. Στο ένα θα παίζει ο Ολυμπιακός, ναι, και στο άλλο θα παίζει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Αφού τώρα παίζουν και ένα μεταξύ των εκοπήκαν για κάποιο λόγο. Είναι το ωραίο της υπόθεσης. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, ρε παιδί μου, δηλαδή θυμόμαστε καμιά 10 σερί τελικούς σχεδόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κύπελο. Τα τελευταία 2-3 χρόνια συναντιόνται στους 8, στους 4. Ναι, άμα να γίνουν έσχοι, να γίνουν νωρίτερα. Το νωρίτερο, το καλύτερο. Εντάξει. Δύο κύπελα. Ένα θα παίζει ο Ολυμπιακός και ένα θα παίζει ο Παναθηναϊκός. Οκ, το βάζουμε, γιατί, το καταγράφουμε, ναι. Κοίτα, κάθε κύπελο, ναι, είναι το κύπελο Ελλάδος 2016-2017. Ναι. Κατάλαβες, ναι. Το ένα θα παίζει το 2016 και άλλος θα παίζει το 2017. Την επόμενη χρονιά, ναι, αυτός που έχει πάρει το 2017, ναι, θα παίζει στο πρωτάθλημα 2017-18, θα το δίνουμε το 17. Ναι. Και ο άλλος θα παίρνει το 18. Κατάλαβες πώς θα πηγαίνει? Κατάλαβα, πολύ ωραία. Τεχνογνωσία. Κατάλαβα. Δεν με ακούνε στην ΕΣΑΚΕ. Δεν μας ακούνε εδώ να ωραία πράγματα. Δεν μας ακούει η κριτική επιτροπή. Δεν τα λέμε ωραία. Του γίνεται προπονητή. Αυτό λοιπόν που λέμε, που έχουμε, γιατί τρέχει παράλληλα και το κουιζάκι μας του. Ποια θα ήταν η κριτική επιτροπή ανθρώπων που θα εκλέγανε κάποιον από εμάς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς ακροατές. Θα τον εκλέγανε, λέει. Έτσι, αν αυτά πήγαινες και τα έλεγες σε μια κριτική επιτροπή, ας πούμε, που θα παρτίζεται, ξέρω εγώ, από όσους έχουμε προαναφέρει. Και τα τραπεζάκια θα γυρνούσαν. Θα του λέγανε, αγόρι μου, σε θέλουμε στην ομάδα και παίρνα στην επόμενη φάση. Παράλληλα, το πρόγραμμα της Footballing, να το αναφέρουμε ενδεικτικά,
Γιατί έχουμε και εμείς ενδιαφέρον σαν Πανσεραϊκοί. Υποδεχόμαστε τη Λαμία στις 3 η ώρα. Λαμία πρωτοπόρος. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, πρωτοπόρος και αίτητη. Θα λιώσει στο καμίνι των Σερών. Και φυσικά θα δώσουμε στον Άρη την ανάσα για να προχωρήσει πιο πάνω. Από εμάς περνάει η άνοδος του Άρη μέσα από τα Σέρας. Να τα λέμε και αυτά στις 3 η ώρα την Κυριακή στο γήπεδο των Σερών. Καλή θεία αναγέννηση Καρδίτσας. Λαμία. Όχι, τι λέω, βλέπω άλλη αγωνιστική. Εντάξει, ξανά Λαμία παίζει. Με μπέρδεψες με τα δύο κύπελα. Δύο πρωτάθληματα. Αναγέννηση Καρδίτσας Χανιά, όλα τα μάτς. Όχι, αυτό είναι στις 2 η ώρα. Στις 3 η ώρα. Καλονία Πολων Σμύρνης. Εγινιακός Τρίκαλα. Αχαρναϊκός Όφη. Καλυθέα Σπάρτη. Κισαμικός Πανελευσινιακός. Πανεγιάλιος Πανθρακικός. Και φυσικά Πανσεραϊκός Λαμία για το πρωτάθλημα της Football League. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Ακούμε και τις προτάσεις σας για το θέμα που έχουμε βάλει από χθες, αλλά το αναπτύσσουμε σήμερα γιατί χθες τέθηκε επί του πιεστηρίου και πλέον ο κόσμος συμμετέχει και συνδράμει στην ιδέα του γίνε προπονητής, γίνε ο επόμενος προπονητής Κερκίδας. Ανθρώποι που θα παίρνουν κατοχήρωση είτε να αναλάβουν ομάδα της Football League είτε να έχουν κατοχήρωση για να βγαίνουν και στα ράδια. Δηλαδή να βγαίνουν ότι παιδιά, εγώ έχω αποφοιτήσει από την Ακαδημία ας πούμε, υποψηφίων προπονητών Κερκίδας. Και ψάχνουμε να βρούμε την τετράδα που θα στελέχωνε, την τετράδα των κριτών. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας στέλνει Ραπτόπουλος Αλέφαντος Γιάννης Καρατζαφέρης, διευκρινίζει. Αυτός ο Καρατζαφέρης. Και Σούλης Παπαδόπουλος. Να, μια ωραία επιλογή outsider. Βέβαια. Γιατί ήξερε καλά την μπάλα, την άμυνα. Καλός, πολύ ωραίος, οργανωμένος. Σωστός. Βεβαίως, με Σούλη μέσα, μέσα. Σεβαστότατη άποψη. Βέβαια, βέβαια. Ο φίλος μας ο Χρήστος Μαστέλη. Η Άσο Τριανταφυλλίδης, Ροζίτα Σόκου, Γιώργος Κατσαρός και Μαρινέλα. Δεν μιλάμε για μπάσκετ, φίλε. Έτσι. Ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Βαβούρας, να το πω έτσι για να σου πω ποιος Γιώργος, για να καταλάβεις. Μας στέλνει Βαβακούλας Σιαντάκης Λεκμπέλο, Λιταράς και Καραταΐδης Κούλης. Πιο ποδοσφαιρική, αυτό είναι για το ποιος θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής της Κερκίδας. Ποδοσφαιριστή ή μάλλον και είναι πολύ αμυντικογενής η προσέγγιση του, θα ήθελα να τονίσω. Βαβακούλας, Λεκμπέλο, Καραταΐδης παίζανε στα center back και ο Τσιαντάκης ήταν δεξί back half. Εκεί θα κάθονται σε τεράστια κλαδευτήρια και θα γυρίζουμε. Θα μπορούσε να είναι και εκπομπή κυπουρικής η συγκεκριμένη. Δηλαδή, διαναργανώστε με τον σύλλογο αυτό με τον... Το άλλαξε το. Ναι. Πώς το λέγανε, ρε παιδί. Το Σούλη Σαμπάχ. Όχι. Πώς το λέγανε, μωρέ. Αυτό, Σπύρο Σούλη. Σπύρο Σούλη, το Σούλη είδες. Σπύρο Σούλη Παπαδόπουλο. Άλλαξε το. Για να κάνεις αλλαγές, ρε παιδί. Μου να έχεις υποθετικά σενάρια. Άλλαξε την υγειά μας. Έτσι. Ο φίλος μας, ο Γιώργος μας γράφει Ανατολάκης. Πρόεδρος ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ και αυτός. Είναι αντιπρόεδρος, παιδιά, ο Θωμάς Μάτσιος. Αλλά καταλαβαίνουμε τη θέρμη με την οποία τον έχετε υποδεχτεί. Ναι. Και πώς έχει μπολιάσει μες στις καρδιές σας. Αντιπρόεδρος ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Μπάγκεβιτς και κόκκινος. Έχει έρισμα, έχουν έρισμα και οι άλλοι εκπομπές. Έχουν οι ραδιοφωνανθρώποι, έχουν έρισμα εν τέλει από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ στο λόγο. Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος, γιατί εσύ ήσουν ραδιοφωνάνθρωπος. Ραδιοφωνάνθρωπος. Εμάς βέβαια δεν μας επιλέγει κανένας, ας πούμε, στην κατηγορία και πώς μάλλον δεν θα το δεχόμασταν. Εντάξει, δεν έχουμε τώρα να φτάσουμε στο τέλος. Τώρα είπαμε, είμαστε πίσω από τις κλειστές πόρτες της παραγωγής. Δεν μπορούμε να εμπλακούμε σε αυτά τα θέματα. Εμείς πετάμε μια ιδέα και από ό,τι φαίνεται ο κόσμος ακολουθεί. Ακολουθεί. Α, ο Βαβούρας. Έχει και παρουσιαστή που ξέχασα να τον αναφέρω. Ποιον έχει βάλει. Τον Νίκο Τσαρούχας. Κύριε Πετρουλάκη. Εδώ στο Rising Star. Εντάξει, δεν φαίνεται ότι είναι αριανός. Καθόλου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει όμως αυτό να δώσει από τις ομάδες του. Αυτός βγάζει, καταλαβαίνεις. Οι άλλοι έχουν πιο οικουμενικές προτάσεις από όλο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις. Αλλά ναι, κάτι τέτοια μικρά. Τσαρούχας ή τσαρούχας. Το αιώνιο δίλημα. Θα πεθάνουμε και δεν θα μάθουμε ποτέ πώς είναι. Θα μας πούνε. Θα μας πούνε. Να, και αυτό είναι μια ερώτηση. Τσαρούχας ή τσαρούχας. Ναι, βέβαια. Άμα δεν ξέρεις να απαντήσεις, κόβεσαι, φίλε. Κόβεσαι, ρε φίλε, κόβεσαι. Ο φίλος μας ο Πάνος βάζει Βάιο Καραγιάννη, Γιώργο Πατατούδη, Ναγκούλη Κένεντι. Και έχει κάνει. Και πέτω το Δωρίδη. Έχει, το έχει κάνει. Αμπαλαέο. Η Κική Μουστακίδου στέλνει πρόταση εδώ. Να ακούσουμε. Συνετοιμόνισα. Καθαρότατα, δηλαδή το πίστεψε.
το κάνει καθαρά ποδοσφαιρικό. Για να δούμε. Ναι, ναι, Γιωργάτο. Τι θα βάζει, Αλμπέρ Καμί. Ναι. Αναστασιάδη, Άγγελο. Μπράβο. Νιόπλια. Σε κούφανε, σε κούφανε, ναι, αγόρι, ναι, μου. Ναι, 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 μαζεύω. Ναι, και ο Γκουλσότο που δεν τον είπε κανένα και είναι όντω. Ναι. Ο Γκουλσότο θα μπορούσε να είναι επίση στα παρασκήνια παρουσιαστή. Ναι, ο Γκουλσότο θα είναι. Σήμερα Άιζολ. Γιατί, ναι, μιλάει πάντα με ερώτηση ο Γκουλσότο. Δηλαδή, όταν θα έρχεται το, άλλο, είτε έχει αποτύχει είτε όχι, θα του λέει κανένα πώ γίνεται αυτό. Πώ γίνεται. Και κατευθείαν θα παίρνει τη συνέντευξη. Έτσι. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Άμα έχεις ζυμωθεί στα μετερίζια της δημοσιογραφίας. Βέβαια, ο φίλος μας ο Βασίλης παρακάτω μας γράφει και καθαρά. Ναι, ναι. Καθένα όνομα που πετάγεται, λες εσύ και αυτός είναι μέσα. Και αυτός είναι, και αυτός είναι μέσα. Γιατί πώς γίνεται να έχεις ξεχάσει το κόμπο. Έτσι, έτσι γίνεται σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Ξεκινάνε από 20-25 άτομα, ναι, έτσι λες, και καταλήγουν. Ναι. Γιατί μπορεί κάποια άλλη εκπομπή να πάρει. Μην νομίζει τώρα, Μπάμπη, ότι, ιδέα. Ότι είπαμε εμεί μια ιδέα δημόσια και δεν θα βρεθεί κάποιο. Ήδη έχει γίνει, εγώ μη σου πω. Ήδη έχει γίνει. Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα. Καλώ το να. Καλημέρα. Τον Κουλσότο το σκέφτηκα, αλλά μαζί με άλλη τριάδα. Με, για να την ακούσουμε. Την ακούσουμε. Ο Κουλσότο, ναι. Γιάτσεκ Μοχ, ναι. Έτσι, Στίβια Τζόγλου. Τέλειο. Κουτσούμπα Κουκουέ. Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Να, να γυρίζει καρέκλα και να λέει όχι. Όχι, ο Άχης στις... όχι, κατευθείαν, όχι, ξέρει με τη μία, όχι. Ο Άχης στις οι 20 μαγείες. Ναι, όχι, δεν μου άρεσε καθόλου τα, δεν μου άρεσε καθόλου τα παιδιά, όχι. Αυτό... άλλωστε είναι αντίς εργασιάς και κρύβουν κρυφά υπονομένα κατά της πρωτοκρατίας. Και αυτό το σύστημα είναι καρμανιόλα. Να κρίνεται η ψήφος του, ρε παιδί μου, να πρέπει να αποφασίζει αυτός μόνος του. Να είναι άλλη σοπαλή και να λέει πες κάτι για να φάσεις να περάσει ο παίκτης ή όχι. Άρρωστο, άρρωστο. Συνειδητοποιημένη άμυνα, πάρα πολλά. Άρρωστο, άρρωστο. Εγκρίνεται μέσα, μπαίνει μέσα, την καταγράφουμε. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Σε κουτσόμπα, ρε, εσύ είναι δυνατόν. Εντάξει, εδώ μας γονάτισε τώρα, δεν το περιμέναμε. Έπαιξε βρώμικα, έπαιξε βρώμικα. Κανείς δεν σκέφτηκε να στελεχώσει, να βάλει. Γιατί άμα είναι μέσα, θα βάζα και εγώ κανένα Γιακουμάτο που είναι ποδοσφαιρά άνθρωπος επίσης. Είναι. Βέβαια, ρε παιδί μου, το θυμόμαστε, είχε παρεμβάσεις ποδοσφαιρικές. Λοβέρδο. Λοβέρδο. Μπασκετικό. Δεν θα βάζει Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, βέβαια. Μέσα. Εντάξει, κοίτα, το καλτ στοιχείο και η προϋπηρεσία στον τομέα της πολιτικής, της πολιτικής θα έπιανε τόπο, ναι. Θα έπιανε τόπο, αλλά κυρίως βλέπουμε ότι τα άτομα που προτιμάει ο κόσμος είναι καταξιωμένοι πρώην προπονητές ή άνθρωποι του χώρου της ενημέρωσης. Έτσι, και αυτό παίζει. Ναι, πρέπει να έχεις άποψη. Σταλεγακισμό. Νομίζω ότι το κυριότερο κριτήριο είναι ο σταλεγακισμός σε αυτή την ερώτηση. Παιδί μου, άνθρωποι αυθεντίες που δεν σηκώνουν δεύτερη κουβέντα. Αυτό. Τα λέω, τα εξηγώ ωραία. Επίσης, οι υποψήφοι προπονητές κερκίδας θα πρέπει να έχουν φαντασία για να σταθούν μπροστά σε αυτά τα τέσσερα άτομα και να τους πείσουν χωρίς να μιλήσουν, χωρίς να φράσουν άποψη. Για παράδειγμα, μία πρόταση που δίνουμε εμείς από την παραγωγή στους επίδοξους προπονητές κερκίδας είναι, για παράδειγμα, στάσου μπροστά στις καρέκλες και άρχισε να τρως σπόρια. Η ταχύτητα με την οποία θα ακούγεται το τσίκι τσάκα τσάκ. Είμαι πάρα πολύ καλός αυτό. Είμαι... ναι. Δηλαδή θα πάω να πάρω σπόρια τώρα το περίπτωρο και θα κάνω εδώ αναμετάδοση. Live. Ναι, ναι, ναι. Την ακούει ο παιδιά, είμαι. Είναι από τα λίγα προσόντα που έχω. Σκέψου ότι αν οι 400 άτομα σε ένα γήπεδο 10.000 θέσεων τρώνε με σωστό ρυθμό σποράκια, τι ρυθμό δίνουν στην ομάδα. Ω, καλά. Τέλος, ρε παιδί μου, αυτό. Και πήραμε τα πάνω μας. Εκτός από το Eat My Sport και Eat My Goal. Εδώ στο Λίπερο 107,4 και στο λόγο επειδή 7.30 θα πάμε να διαλυματιστούμε και θα επιτρέψουμε. Θα επιτρέψουμε το διάλειμμα να συμβεί. Θα επιτρέψουμε το διάλειμμα να συμβεί και θα επιστρέψουμε. Λίαν, συντόμως μείνετε συντονισμένοι. Goal, goal, goal. Εδώ στο Λίπερο 107,4 και στο λόγο επειδή στο πρωινό της Παρασκευής της 13ης ημέρας του Γενάρη, Παρασκευή και 13, Friday the 13th, με ζεστούλα έξω στους δρόμους, με υψηλές θερμοκρασίες πάνω από το 0, τελειώσανε τα βάσανα, θα πάτε όλες τις δουλειές σας κανονικά, δεν σας χάλασε, θα περιμένατε καμιά μέρα ακόμη έτσι να επικαλεστείτε τα προβληματάκια. Βέβαια, προβληματάκια υπάρχουν στις συγκοινωνίες,
να το γνωρίζετε αυτό. Τα μισά λεωφορεία δεν θα κυκλοφορήσουν, ή και να κυκλοφορήσουν μπορεί και να σας εγκλωβίσουν μέσα. Υπάρχουν γενικότερα αβαρίες και ανομαλίες. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή μας βρίσκεται στο Facebook και καταθέτετε τις απόψεις σας και για το θέμα που συζητάμε από χθες και το αναλύουμε σήμερα, το εξαντλούμε και το καταθέτουμε περιστατωμένο, θα υπάρχει και μια συνολική καταγραφή αργότερα στη σελίδα μας. Θα βγάλουμε Πολ Τζουζέπε, τι λες, θα καταφέρουμε, θα βάλουμε και ψηφοφορία με όλες τις προτάσεις σας ή με τις επικρατέστερες για τους 4 κριτές που θα επιλέγανε τον επόμενο προπονητή ομάδας της Super League, της ομάδας σου ενδεχομένως, να βγαίνει μέσα από διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας. Ποιοι 4 γνώστες και εμπειρογνώμονες του ποδοσφαίρου θα είτε ικανοί να κρίνουν καθέναν από εμάς που δεν διαγωνιζόταν? Γιατί και εμείς τα πηγαίναμε ως ταπεινοί σταλεγάκηδες και προπονητές κερκίδες που τα ξέρουμε τα πράγματα πολύ καλύτερα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, τελευταίο μισάωρο, συντροφιά με την Mod Alumin. Ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Κάγκελα ασφαλεία, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-600-722 και στο mondalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ταυτόχρονα χθες η Λίγκα του NBA ανακοίνωσε τη δεύτερη καταμέτρηση των ψήφων για το All-Star Game, το οποίο πλέον έχει αναχθεί σε εθνική υπόθεση. Ναι. Παντού βλέπουμε τα Γιάννη Αντετοκούμπο NBA Vote. Να βάλουμε όπως ένα κορυφαίο, δηλαδή πήγε ο άλλος ο Θεός και τον ανεβάσαμε και στο λόγο επειδή έγραψε σε γνωστή ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου κάτω στα comments απλά αυτό το hashtag Γιάννης Αντετοκούμπο NBA Vote και πήρε ας πούμε και όλα τα like των μάλλον Ελλήνων. Είδαμε πόσοι Έλληνες εκείνη τη στιγμή ήταν μέσα και ήταν εκατοντάδες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Good morning. Καλώς το να. Καλημέρα. Καλά, εσύ? Καφεδάκι. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Αργά σήμερα. Ξύπνησα, πλάκα είναι. Ξύπνησα γύρω στις 7 και 4 εκεί πέρα, τέλος πάντων. Και νόμιζα ήταν 6 ώρα. Σαν τον Τζουζέπε που ξύπνησε 2 και νόμιζε ότι είναι 8. Στην πάτση. Εντάξει, ρε παιδί μου. Και πες να ξανακοιμηθεί. Τζουζέπε δεν θα έρθει καθόλου ή θα ξυπνήσει πολύ νωρίς. Έτσι είναι, έτσι. Η υπευθυνότητα είναι πάνω απ' όλα. Είναι στο περίπου. Έτσι, στο περίπου. Τι λέει, πώς είμαστε? Καλά, καλά. Μ' αρέσει. Έχεις να καταθέσεις πρόταση για αυτό που συζητάμε? Φυσικά. Για να ακούσουμε. Κούγιας. Κούγια, καλό, καλό. Μπαίνεις δυνατά. Μπαίνεις δυνατά. Μαύρος Κόρδας. Ναι, ναι, συμφωνείς μαζί μας. Κομπότης. Εσύ το πας παραγωγικά, όλοι οι παράγοντες, μάλιστα, εντάξει. Προπονητοφάγια αυτή. Σωστό, σωστό. Αλέφαντος. Yeah. Ένας που δεν τον έχουν φάει ποτέ. Ένας που έχει αντέξει. Ένας που τον έχουν φάει όλοι. Δεν έχει αντέξει όλες τις ομάδες. Από τη συγκεκριμένη τετράδα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε την ανάγκη ένας από τους 4 να είναι προπονητοφάγος. Ναι. Πρέπει να είναι παράγοντας που να τρώει προπονητές. Μάλιστα. Θα το βάλουμε γι' αυτό μέσα στην κατηγορία. Θα το κάνουμε λίγο στο το NBA vote, ας πούμε. NBA vote, ναι, front court, back court. Πάλι ότι δεν το κούμπο θα πει. Έγινε Chris μου, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μας έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Εδώ από την παγωμένη Γερμανία, ρε φίλε. Αφού λιακάδα είχατε, ζωάρα κάνατε ρε σύλλος προηγούμενες μέρες. Ναι, αλλά αέρα, πολύ αέρα. Τι θερμοκρασίες έχει, τι θερμοκρασίες. Έχει 4 βαθμούς, ρε φίλε, αλλά πολύ αέρα. Αέρας, μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάλι καλά έβγαλες αυτά τα hip hop, ρε φίλε, μην το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Ποια, τι έβγαλα τα. Μην βάζεις hip hop το πρωί αυτά τα rap τα τέτοια. Γιατί ρε εσύ, hit my goal, ποδοσφαιρικά τραγούδια παίζουμε ρε παιδί μου. Εμένα είναι όνειρό μου σε καμιά συναυλία έτσι hip hop rap να ανέβω πάνω, να πατήσω μια σάγη να πάει σε κάτι. Ειδικά αυτοί εκεί που τραγουδάνε κάτι πηδάω την γυναίκα σου και ο γυναίκα. Α, καλά, εντάξει, ναι, ναι, εδώ. Όπλα και αυτά, πω. Σκέψου να είσαι Κέλληνας και να το λες αυτό. Που ζεις μες στα γκέτο ας πούμε της Κηφισιάς και του Βιρώνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχεις πρόταση για την τετράδα των κριτών? Έχω τα δύο πρώτα ονόματα, μου τα πήρε ο προηγούμενος, ο Κούγιας και ο Λάμπρος. Ναι, Λάμπρος πάει δυνατά. Βέβαια, βέβαια.
Δεν ξέρω γιατί θα έβαζα και τον Μπάμπη το Τενέ, φίλε. Καλό. Μόνο για το όνομα, γιατί θα το λένε ο Μπάμπης ο Τενές. Ο Μπάμπης ο Τενές. Ναι, μόνο και μόνο γι' αυτό. Έτσι. Είναι και γλυκομήλητος. Ναι. Έχει και αυτό το σαν περουκίνι, αλλά δεν είναι περουκίνι. Μαρία, είναι σαν περουκίνι. Είναι κανονικό, ναι. Είναι κανονικό, αλλά φαίνεται σαν περούκα που λέει απίστευτο μαλλί. Πολύ ωραίο, έτσι. Μια φορά θα ήθελα να το χαϊδέψω, έτσι. Στην μπουτίκ της Λαμίας μπορεί να το διαθέτουνε, τι να σου πω. Κοίτα, εάν σε διαλέξει την ομάδα του... Σίγουρα θα παίρνει και τύχη άμα το χαϊδέψεις. Έτσι, έτσι, έτσι. Αν σε διαλέξει την ομάδα του, αντί να τον αγκαλιάσει μετά, θα το χαϊδέψεις στο μαλλί. Θα είναι αυτό μια ευκαιρία. Και ο τέταρτος... Και τέταρτο θα έπαιρνα τον πατέρα μου, ρε φίλε. Γιατί, γιατί, ήταν στα λεγάκια, είναι στα λεγάκια. Άκου, δεν έχει δει μάτς φέτος, ρε, ούτε μπάσκετ ούτε μπάλα. Ναι. Και μετά από κάθε μπουκουμέ, ναι. Αναστόπουλος προπονητής είναι αυτό. Έτσι, σωστός, ναι. Και όταν κάνουμε τον πάλι, άτσο πρίτη, εγώ είμαι άσχετος να πούμε. Είχε λέει με την εθνική το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών και δεν πήγε. Χάμενε για αυτό. Δεν τρέλανε. Αυτή είναι σωστή προσέγγιση. Δεν χρειάζεται να βλέπεις τα μάτς. Χάνει και λες, φταίει ο προπονητής, τέλος. Αυτό δεν είναι το νόημα. Θα έχουμε και τέτοιο. Οπαδοί θα κάνονται, ας πούμε. Θεατές, ναι, εννοείται. Εννοείται. Με... Έχει κερκίδα. Ναι, κερκίδα με μάτ ανάμεσα και τέτοια. Εννοείται, θα το κάνουμε. Και όταν θα περνάει ένα στην επόμενη φάση πάνω στην πίστα, θα βάζουμε αυτές τις συγκινητικές μουσικές τις ξέρεις τις ελπιδοφόρες. Αυτά που βάζουν εδώ στα show, ρε. Ναι. Θα βάζουμε Final Countdown, τέτοια έχει. Έχει πολλά ποδοσφαιρικά. Να σε καλά, σε φιλούμε. Το μότο θα είναι όλη γη είναι ένα καφενείο, εδώ είναι στα κεντρικά. Έτσι. Τσάου, τσάου, καλή σου μέρα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Όλη γη είναι ένα καφενείο, αυτό είναι το ρεζούμε της όλης υπόθεσης. 2-31-0-287 και 3-8 και τα κεντρικά είναι το λόγο επειδή εννοείται. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στο Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε και μας κάνετε τα σχόλιά σας. Προτού περάσουμε και στην ανάγνωση των υπολείπων ονομάτων για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, είναι δεύτερος ψήφους στην front court πίσω από τον LeBron James. 1.066.147 ψήφους ο LeBron. Ο Γιάννης έχει 963.000 σε αυτούς άλλους πόσο εκατομμύρια είναι το δισεκατομμύριο και εγώ δεν μπορώ να το πω. Και κλειδώνει λέει ουσιαστικά τη θέση του στη βασική πεντάδα της Team East. Ο Γιάννης είναι τρίτος στην Ανατολή πίσω από τον LeBron και τον Kyrie Irving με διπλάσιες ψήφους από τον Wade και τον Embiid, τον DeRozan και υπερδιπλάσιες από τους Butler Thomas και τριπλάσιες από τους Carmelo Anthony. Από τους Carmelo Anthony δύο τους έκανα. Αυτή τη στιγμή το κούμπο περνά και τον James Harden που διεκδικεί το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν. Κάνει όργια στο NBA βεβαίως. Αλλά και τον Russell Westbrook που επίσης στοχεύει σε αυτό το παράσημο. Αυτή τη στιγμή είναι πέμπτος σε όλο το NBA. Οι ψήφοι του κοινού μετρούνε αυτά τα... αυτό το hashtag δηλαδή που βάζουμε όντως καταμετριέται. Δηλαδή, αν το λαμβάνω... σωστά το όνομα, ναι. Ναι. Γιατί βάζουμε ό,τι να είναι. Χθες έβαλα εγώ Μαρινέλα. NBA vote. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Μετράει σε ποσοστό 50%. Το υπόλοιπο ποσοστό θα προκύψει από την ψηφοφορία των ίδιων των παικτών, των προπονητών και των δημοσιογράφων. Όλα δείχνουν πως ο Γιάννης δεν θα γίνει απλά ο πρώτος Έλληνας πρωταγωνιστής σε All-Star Game του NBA, αλλά θα βρίσκεται και στη βασική πεντάδα της Ανατολής μαζί με τους Kyrie Irving και LeBron James, που ως πρωταθλητές βεβαίως σαρώνουν. Η ψηφοφορία θα συνεχιστεί μέχρι τις 16 του μηνού, για 4 ακόμη μέρες δηλαδή. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί στις 19 πρώτου την προσεχή εβδομάδα. Γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα των ψηφοφοριών και έχει και το ενδιαφέρον για πρώτη φορά οι Έλληνες ενδιαφέρονται τόσο πολύ και για ένα All-Star Game. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε, έλα ρε. Τι κάνετε, δεν ξαναθέω να λέμε με υγεία. Δεν σε ρωτήσαμε, μπορώ να το πω σαν πάντη. Καλά, είσαι καλά. Τώρα θα πεις δόξα τω Θεώ με υγεία. Αυτό να λέμε. Τι λέει, πού είσαι σήμερα, είμαι αγιώρος. Ακόμη δεν έφυγες, ακόμα δεν ήρθε το καράβι να σε πάρει. Όχι, σήμερα θα έρθει, με ακούς. Ναι, σ' ακούω. Εμείς γιορτάζουμε αύριο την πρωτοχρονιά. Αύριο είναι η πρωτοχρονιά. Δεν είναι σήμερα η πρωτοχρονιά.
η παραμονή του. Α, σήμερα έχουμε ρεβεγιόν δηλαδή, Παρασκευιάτικα κιόλας, μια χαρά, μια χαρά μας. Έχει αγρυπνία, ναι. Το πρωί είχαμε φασολάκια με κρασί, να φέτε δεν τρώμε, λόγω νηστεία το απόγευμα. Ναι, αλλά αύριο τι θα φάτε? Αύριο ψάρι. Ωρε φίλε, πρωτοχρονιά. Τι ψάρι κιόλας, ξέρεις από τώρα? Μπακαλιάρο. Μπακαλιάρο, δεν έχουμε 25. Μπακαλιάρο, τι λες, θα πει ο Τζουζένι. Ο Τζουζένι, ναι. Ο Τζουζένι είναι. Ο Τζουζένι. Πού είναι να του μιλήσω και λίγο. Έλα, Τζουζένι, μίλα του. Έλα, τι ψάρι, αυτό που θα περιμένουμε να μάθουμε. Τώρα δεν ξέρω τι ψάρι να κάνω από. Μάλιστα. Τι θα ήθελες εσύ ένα ψάρι, άμα διάλεγες? Μπακαλιά με σκορδαλιά. Α, μάλιστα, ζήτω 25 Μαρτίου. Και έχει ωραία φρέσκα ψαράκια, ρε. Θα πιάσουν οι μοναχοί και θα σε μαγειρέψουν. Ρε. Θα κάνει ζωάρα, άρε μεγάλε. Μια φορά που πήγα μπακαλιάρο έφαγα. Ναι, μπακαλιάρο σου αρέσει. Μάλιστα. Βασιλόπιτα θα κόψετε? Ορίστε. Βασιλόπιτα θα κόψετε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Τι να σου ευχηθούμε, φίλε. Δηλαδή θα είσαι σήμερα Άγιο Ρώσιο και θα κάνει ρεβεγιόν, ε. Να καθίσω Σάββατο, δεν ξέρω, μαμά. Εδώ με κρατήσαν από την Κυριακή. Ναι. Αφού είσαι πολύτιμος, ρε. Παφούλιας NBA vote. Βάλτε hashtag. Στείλτε το στο NBA να παίξει δίπλα στο LeBron. Αυτό εννοείται. Τι εννοώ. Έτσι, εννοείται. Να είσαι καλά, Πάφη μου. Σε φιλούμε. Γεια σου, Τζουζάνι. Γεια σου, Τζουζάνι. Γεια σου, Τζουζάνι. Στο Α, Τζουζάνι. Ωραία, θα μου άρεσε. 2-31-0-287 και 3-8 FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή γινόμαστε πάρα πολύ, φτάνουμε τα 16.000 like μέσα σε μια εβδομάδα. Με τα χιόνια, η σελίδα που είχε παρήχε ενημέρωση πληρέστατη για την κακοκαιρία στην πόλη. Σταμάτητη πάρα πολύ. Σταμάτητη. Επικροτήθηκε από το λαό. Σε άλλες επιλογές για την τετράδα των Κρητών στα λεγακικό σοου γίνεσαι ο επόμενος προπονητής. Ο Βασίλης μας γράφει Κομπότη Ζάχοβιτς, Τενές, Γρηγόρης Κόκκινος. Ο Γρηγόρης Κόκκινος έχει πάρα πολλούς ψήφους για να συμμετέχει στο συγκεκριμένο σοου. Ο Στέφανος, Ραπτόπουλος, Ασλαμάς, Μαρμητή, δεν πας χάψεις Τζόρνταν και εντάξει, εσύ το πας Μαρμίτα τώρα. Τσουκαλάς και Άκης. Α, έχει πάρει δύο εξαιρετικά δίδυμα από τα οποία... Η εκπομπή μας και η σελίδα μας αγαπάει. Άκης και Τάκης και Ραπτόπουλος. Τι ωραία θα ήταν να κάνανε αυτοί τώρα μαζί εκπομπή, ε. Φαντάζεσαι ένα πάνελ. Τι θα γινότανε μέσα εκεί άραγες. Ο φίλος μας ο Ηρακλής μας γράφει Χάιδο. Τεράστια Χάιδο, η οπαδός του Ηρακλή. Σόρας. Χριστόδουλος Ξηρός. Και Μιχάλης Ρακιτζής. Ξέφυγε, εντάξει. Ο Ρακιτζής είναι μπασκετικός, δεν είναι ποδοσφαιρικός. Έχει γράψει το «Έχεις δικαίωμα για μία σημεία». Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Ο φίλος μας ο Νίκ μας γράφει, καταθέτει την τετράδα των Κρητών για το σοου που θα βγάλει τον επόμενο προπονητή μέσα από διαδικασίες ακροατών και υποψήφιων προπονητών της Κερκίδας. Μαλεζάνι, ωραία επιλογή έτσι, με ταπεραμέντο και με μπρίο. Γκόνιας, Τάκης Γκόνιας, Γιώργος Φύρος. Έκπληξε, το περιμέναμε. Και ήρεμη δύναμη Κοφίδης. Ο οποίος και αυτός θα συνδυάζει το μουσικό με το ποδοσφαιρικό. Χθες τον επέλεξε και η Βουγιούκα χθες τον Κοφίδη. Ο φίλος μας ο Νίκος μας γράφει Αλέφαντος, Αναστόπουλος, Σούλης και Μπάγκεβιτς. Παρουσιαστής ο Ραπτόπουλος. Διπλό ρόλο, ρε, διπλό ρόλο. Ο φίλος μας ο Ροντριγκές, ο Γιονγκάρι. Μας γράφει Αναστό, Αλέφα, Σούλης και Ραπτόπουλο. Ραπτό έπρεπε να γράψεις εσύ αφού τα λες όλα έτσι διακεκομμένα μέσα. Ραπτόπουλος μάλλον παίρνει θέση από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Θα γίνει αργότερα καταμέτρηση ψήφων και θα ανακοινωθεί μέσα από το λόγο επειδή αυτά είναι τα exit polls. Ο Τζίμις ο 8,5, όπου σήμερα έχουμε και stand-up στο 8,5, να το αναφέρουμε και αυτό φίλε μου Τζουζέπε. Ναι, μια παράσταση stand-up comedy με πάρα πολύ καλούς κωμικούς. Mm. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Βέβαια. Ελπίζω να έρθει. Θα έρθω και εγώ να πιω ποτάκια γιατί εμείς παίζουμε το άλλο Σάββατο παίζουμε στο 8.30 εκεί στο Χαριλάου, στο αγαπημένο μας τέκι. Να τσεκάρεις λίγο τον αγοριστικό χώρο. Ναι, να δω αν είναι παγωμένο και τέτοια. Τι ώρα είναι το stand-up με την εξαιρετική εκεί, ομάδα του Μεθυρίου. Στις 10. Μάλιστα, όσοι είστε από Χαριλάου και από τα λοιπά, γίνεται χαμός, κλείστε και τραπέζι γιατί δεν βρίσκεις κιόλας. Στριμωχτά είναι. Στριμωχτά, έτσι είναι μικρό το γήπεδο. Ο Τζίνις λοιπόν μας λέει Αλέφαντο Ραπτόπουλο Τσουκαλά και Γκμοχ. Ο Τάκης. Ο φίλος μας, Κόκκινος, Ψηφίδης, κύριε Καγιούλη, και Καγιούλη, και Νικόλας, με hashtag
κόψ τον vote. Βαθιά, βαθιά. Αυτός ο φίλος μας ο Τάκης έχει γράψει εργατοώρες, εργατοώρες στο ραδιόφωνο κανονικά. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας γράφει Γιώργος Παράσχος, Νίκος Αναστόπουλος, Μανώλης Μαυρομάτης και Γιώργος Κελάκης. Η τετράδα που θα στελέχωνε ένα ραδιοφωνικό σόου επιλογών ανθρώπων που θα αποφασίζανε για τον επόμενο coach οποιασδήποτε ομάδας θα ήθελε, γιατί να σιγά σιγά θα αρχίσουμε και πάλι φτάνοντας προς το, στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, θα έχουμε κάποιες αποχωρήσεις ή όχι. Να, η ΑΕΚ Θερυπίν είναι στα όρια, ρε παιδί μου. Δηλαδή το μάτς το Κυριακάτικο θα κρίνει πάρα πολλά για την παρουσία του Μωράη στον πάγκο της ομάδος. Να κρίνει. Να κρίνει αυτό. Αλλά εμείς, άμα είχαμε έτοιμη τη λύση από πίσω τη διάδοχη κατάσταση, δεν θα ανησυχούσε ο κόσμος της Ένωσης. Ένα λαϊκό παιδί. Ένα λαϊκό παιδί. Έτσι, έτσι. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τα συναντάτε και στη σελίδα του Λόγο Επειδή, αλλά φυσικά και στην πρωινή ραδιοφωνικότατη πανδεσία του Λίμπερο 107,4. Το είπες λίγο βραζιλιάνικα. Τι, πώς το είπα. Λίμπερο 107,4. Τεσσεράω, τεσσεράω. Λοιπόν, δεν το είπα και για νιώτικα. Τεσσεράω. Μας ακούνε και οι φίλοι μας στον μπαρ στο Γιάννενα. Σιγά σιγά εμείς θα φτάσουμε στην ολοκλήρωση. Μας μένουν 5 λεπτάκια. Έχουμε καταθέσει όλες τις απόψεις των ακροατών και μη και των γραπτών μέσα. Υπάρχει το ανάλογο post, μπείτε το και ψαχτείτε μέσα στο Λόγο Επειδή. Πόσες επιλογές να βάλουμε τελικές, 8? Θα δούμε. Θα το μέσα στα γραφεία μας, θα το επεξεργαστούμε. Θα δούμε πώς γίνεται. 8 λες. Αυτό είναι λίγα, μήπως. Μήπως να τους βάλουμε όλους όσους έχουν γραφτεί, είναι πάρα πολύ. Ναι. Θα χαωθεί ο κόσμος. Ναι, 12. Αφού, να σου πω και κάτι. Ό,τι και να βάλεις σαν επιλογή, θα μπαίνουν μέσα και ο καθένας θα βάζει τους δικούς του πάλι. Ναι, είναι αλλά ναι, ας ξεκινήσουμε με 8. Θα δούμε πώς θα γίνει το συγκεκριμένο. Θα βάλουμε ένα χρόνο και μετά θα πάμε σε μια διαλογή. Δεύτερη των 8 τελευταίων. Έτσι, δεύτερη, για να έχουν οι 4. Δεύτερη κατανομή. Δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε βέβαια και γιατί είχαμε και πολιτικές εξελίξεις. Βέβαια δεν πολύ προκάλεσε αίσθηση. Επιστροφή Γεωργάκη Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ. Είχε συνάντηση με την Φόφη. Επιστρέφει για να πάρει ξανά την ομάδα στις πλάτες του. Κοίτα, είναι κλασικά. Είναι το μαγαζί του μπαμπά. Ναι, αυτό. Πώς το φωνάει στάθε τόσα χρόνια, ας πούμε. Αλλά μέσα στο μαγαζί δούλευε και ο μπαμπάς. Δούλευε και ο μπαμπάς, ναι. Της Φόφης. Α, σωστό και αυτό. Ναι. Επομένως είναι τώρα αυτό. Είναι μια γενιά μετά. Ναι. Και είναι τα κληρονομικά, ξέρεις. Ναι, αλλά δικαιωματικά ανήκει στο Γιωργάκη. Τώρα δεν ξέρω αν οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ τον υποδεχθούν. Ας πούμε, να ξεβγάλουν κανένα 5.000. Και τέτοια δεν είναι 5.000, τη θυμήθηκα. Είναι χρυσά χρόνια. Βγάλουν, ρε παιδί μου, ευρώ και του τα πετάνε. Γιατί σαν σήμερα 13 πρώτου. Ναι. Έχουμε και ένα γεγονός έτσι τέτοιο. Ήταν η πρώτη εμφάνιση μάλλον του Μπάγκεβιτς σαν αντίπαλος προπονητής στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκείνο το περιβόητο παιχνίδι που του πετούσαν λεφτά, ναι. 10.000 και τέτοια. Και γενικά έχουμε έτσι μια προϊστορία στην Ελλάδα με τα λοιπά. Εμένα μου ήρθε, ας πούμε, και η υποδοχή. Θυμήθηκα την υποδοχή Σαλπιγκίδη με εκείνο το πανό το περιβόητο που ταιριάζει στην περίπτωση του Γιώργου Παπανδρέου. Πράσινη φανέλα, πράσινα λεφτά του Δούνου του. Το στήριγμα και ΠΑΣΟΚ στον μπλα μπλα ενδεχομένως. Κάποιες με βενιζελική ενδεχομένως. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα το υποδεχθεί το συγκεκριμένο. Όλα είναι βγαλμένα, κυρίες και κύριοι, μέσα από την ποδοσφαιρική ζωή. Αν ακούς Λόγο Επειδή, αν ακούς αθλητικό ραδιόφωνο, θα μπορέσεις να ερμηνεύσεις και την πολιτική. Και είναι ένα θέμα, αν μη τι άλλο, οι επιστροφές. Επιστροφές, σίγουρα θα αντιμετωπίσει θεματάκια. Επιστροφές, καταστροφές. Τις καταστροφές ήταν πρώτιστο η καταστροφή. Δηλαδή οι καταστροφές προήρθανε των επιστροφών. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε αν φωταγωγήθηκε το Καστελόριζο σε αυτή την περίπτωση. Γιωργάκη, σώσε μας. Καλώς να ορίσεις τη μεγάλη σοσιαλιστική παράταξη. Και εμείς θα σε υποδεχθούμε μάλλον με ένα τραγουδάκι που είχε γραφτεί το 2004 όταν ανέλαβε την εξουσία του ΠΑΣΟΚ και ήσουν, ρε παιδί μου, υποψήφιος πρωθυπουργός, το έβλεπε. Ένα τραγούδι το οποίο λέγεται «Το γλέντι του ΠΑΣΟΚ και υμνή το Γιωργάκη Παπανδρέου». Το ότι γράφτηκε τραγούδι για το Γιωργάκη δεν θα το περίμενε κανένας. Λοιπόν, σας εγκαταλείπουμε, σας ευχαριστούμε. Τζουζέπε, ήταν κέρια η παρουσία σου. Ευχαριστώ, νομίζω ότι ζω σε ένα όνειρο. Έτσι. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήρθα. Έτσι. Σας φιλούμε, να και ήταν υπέροχο Σαββατοκύριακο.
Ακολουθεί ο Τύρης Βακάρος. Τσάω!